Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό βασικό πίπεδο, γαψούριδε! Ζουμουσάδε, ζουμουσίτσε και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριε, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρε ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπαρακοτισμό. Λέμε, πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπνα στεναχώρια, να περάσουμε την παραγωγή από τα πόδια και γενικότερα να κάνουμε και σήμερα μια γνή, μια αυθεντική ζουμουσάδο! Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε. Δευτερίλα στείλουμε στην ατμόσφαιρα. Έχω Αναστασία Γλυκητάτη πίσω από την κονσόλα. Γεια σου Αναστασία! Ελάτε, κοπιάστε, ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι μας, γιατί και σήμερα έχουμε να πούμε και έχουμε να γράψουμε και μία ακόμα εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Και λέω να την γράψουμε γιατί θα την ακούσετε αργότερα στο zoomusu.gr που θα ανεβάσουμε τις εκπομπές των τελευταίων ημερών που δεν έχουν ανέβει. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε, έχουμε όμορφα πραγματάκια και σήμερα να δώσουμε. Πέρα από τον καλύτερο εαυτό μας, πέρα από το όπως την οργή, έχουμε να δώσουμε τα τέσσερα τελευταία μαγικά χαρτάκια. Ω ναι, έχουμε τέσσερα τελευταία. Αύριο δεν έχει ούτε την Τετάρτη. Τελειώσαμε. Αυτά είναι, τα βγάλαμε από τον ντουλάπι, είναι τα τέσσερα τελευταία μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Μπενφίκα την Τετάρτη. Εκεί πρέπει να είναι το μυαλό μας, εκεί πρέπει να είναι όλο μας το είναι, εκεί πρέπει να είναι όλη μας η ενέργεια, εκεί πρέπει να είναι όλος μας ο εαυτός. Όλη η οικογένεια, όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ θα πρέπει εκεί να ζει και αναπνέει για το βράδυ της Τετάρτης. Όχι για το τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, κυρίως όχι με αυτούς που ασχολήθηκαν με το τι έγινε και δεν έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Θέλω να σας πω ότι κοντά μας είναι και σήμερα το αρτοζαχαροπλαστείο Νικολαίδης και τα δύο αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, εκπληκτικές συνταγές στο παγωτό, ειδικά κορυφαίο παγωτό στα δυτικά. Με Velvet Di Bosco, μυστική συνταγή. Νικολαίδη ακούγεται σαν Ισπανός προπονητής, αλλά είναι παγωτάρα γλύφα με τα ακροδάχτυλά μας και δεν μας είπε τη συνταγή. Μόνο εγώ έχω τέτοιο παγωτό. Velvet Di Bosco, με νουαζέτα φουντούκι, με νάνα μέλια, με σορμπέ μόσιον και βέβαια όλες γνωστές τις υπόλοιπες γεύσεις, καταπληκτικά παγωτά στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163 και ψωμάρες και τούρτες με ό,τι θέλετε πάνω για τα παιδάκια σας και γαμήλιες και τα πάντα όλα. Και βέβαια ψωμάρες και καφέ και το πρωί και ποίηματα υπέροχα στα αρτοσαρπλαστεία Νικολαίδης και απέναντι από τον ΟΑΕΔ στο Λαγκαδά. Δεν ξεχνάτε, χορηγός πρώτης ώρας, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Άμα σας διαβάσω τη λίστα με τα δώρα που θα έχουμε. Τι πράγμα? Τέσσερα είπαμε θα δώσουμε. Μόνο από το Μαραφέτη θα πούμε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Και λέω σήμερα μόνο μέσα από το Μαραφέτη, γιατί 10 και 1 πρέπει να στείλουμε τα ονόματα. Δεν μας παίρνει δηλαδή να έχουμε κάποιο τηλέφωνο και να μην ξέρουμε το υπόλοιπο κινητό κτλ. Το κάναμε και έτσι. Δώσαμε και κάποια εισιτήρια μέσα από το σταθερό τηλέφωνο. Σήμερα θα το κάνουμε μέσα από τα μηνύματα. Πέρα από τα 5, από τα 4 μαγικά χαρτάκια, 4 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι από τα αποθέματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι το υστερόγραφο του υστερόγραφου. Πέρα από αυτά τα εισιτήρια, έχω να σας πω ότι κληρώνουμε και 5 υπέροχα μπλουζάκια ΠΑΟΚ ανώβερο σήμερα. Καταπληκτικά, υπέροχα, θα πάω να τα παραλάβω από το Ρετούς και θα τα δώσουμε στους 5 που σήμερα θα κληρωθούν τα 5 μπλουζάκια από το ΠΑΟΚ ανώβερο. Καταπληκτικά πράγματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Πολλά έχουμε να πούμε, πολλά έχουμε να συζητήσουμε. Θέλω να πω το εξής. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που κατά καλό καιρό, αυγουστιάτικα, τελευταίο Σαββατοκύριακο, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου με τόσο υπέροχο καιρό, γιατί λένε ότι χαλάει ο καιρός, δεν σκεφτήκατε καν το Σαββατοκύριακό σας, τη βόλτα σας, τον καφέ σας, το μπάνιο σας, το οτιδήποτε, και μπήκατε στη διαδικασία, ήσασταν εκεί έξω από τη θύρα 3, στο ναό, και δώσατε ζωή στο συνάνθρωπό σας.
Δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσουμε όλους εσάς. Οι δε άνθρωποι με το κινητό συνεργείο αιμοληψίας έμειναν και πάλι με το στόμα ανοιχτό, γιατί μαζέψαμε πάλι, δεν ξέρω το τελικό νούμερο, ξεπεράσαμε τις 50 φιάλες. Και μάλιστα μου είπαν, μου είπε και ο οδηγός από το φορτηγό, από το κινητό συνεργείο, ότι μετά από την καταστροφή, μετά από το τραγικό συμβάν στο Μάτι, πάρα πολλοί κόσμος έτρεξε και έδωσε αίμα. Όπως και δικοί μας αιμοδότες φυσικά, έτσι. Μετά από εκεί λοιπόν, αφού έτρεξαν να βοηθήσουν τους χαροκαμένους ανθρώπους σε αυτή την τραγωδία, όσους έμειναν πίσω και είχαν άμεση ανάγκη από αίμα, έπεσαν κατακόρυφα όλες οι αιμοδοσίες, όλες οι ομάδες είχαν κατακόρυφη πτώση, διότι, καταλαβαίνετε, πρέπει να περάσει ένα διάστημα μετά από την τελευταία αιμοδοσία. Παρόλα αυτά χθες, πολλοί κόσμος ήρθε, παρόλα αυτά μαζέψαμε τις φιάλες μας και είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς. Για όλους, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Από τα πιτσιρίκια του Δημοπατέρα μέχρι τους συντριβανήσιους μας που ήρθαν. Είχαμε ανθρώπους που ήρθαν από τη Γερμανία, από την Αυστραλία. Ο Χρήστος Κολοβός, ο Τεκίδης από τη Γερμανία, ο Βαγγέλης ο Χαραλαμπίδης από τη Γερμανία. Άνθρωποι που ήρθαν, δεν λέω μόνο για την αιμοδοσία, αν και ο Τεκίδης το έχει κάνει 2-3 φορές. Ήρθε μόνο, έδωσε αίμα και έφυγε στη Γερμανία. Αλλά το συνδύασαν. Συνέπεσε και με τον αγώνα της Μπενφίκα, γιατί ο κόσμος ήρθε για αυτό το παιχνίδι που είναι ιστορικό και έτσι κάναμε το καθήκον μας. Βάζω τελεία εδώ για την αιμοδοσία, για να μην ζαλίζω άλλο τον εγκέφαλο. Αν δεν μπορούσατε χθες επειδή είχατε πίεση, επειδή είχατε πάρει κάποιο φάρμακο, επειδή ήταν ξενύχτιδες, όλη τη διάρκεια του χρόνου μπορείτε να δώσετε αίμα σε οποιαδήποτε κλινική της χώρας. Οποιαδήποτε στιγμή. Τώρα, πέρα από αυτό, κάτσε να ανεβάσουμε και το βιντεάκι. Α, αυτά είναι, Αναστασία. Έτσι. Και τις τεχνολογίες, ρε παιδί μου. Δημοσίευση. Τακ. Έφυγε. Τώρα. Δεν θέλω να αναλώσω παραπάνω από 2 λεπτά για αυτό που έγινε μέσω Σαββατοκύριακο. Αυτό θέλουν να μας αποσυντονίσουν, να μας αποδιοργανώσουν, να μας πείρουν πάλι μεταξύ μας διχόνοια, να μας βγάλουν από το δρόμο στον οποίο έχουμε μπει, να μας δημιουργήσουν φασαρία, να μπουμπούλα θέμα και να μην είναι το μυαλό μας, να μην είναι όλο μας το είναι στο μάτς Τετάρτης και να ασχολούμαστε με το αν είναι πέναλτι ή δεν είναι πέναλτι. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι η μπάλα φεύγει και ο τερματοφύλακας του Αστέρα βρίσκει με το χέρι τον Μπρίγιοβιτς. Ποιος θα έρθει να μου βάλει δυναμόμετρο, αν είναι δυνατό το χτύπημα ή αν δεν είναι, ή αν... Να πω και κάτι άλλο. 2 χρόνια παρακαλάει ο ΠΑΟΚ να μπει το ΒΑΡ. Βάλτε το ΒΑΡ για να μην μας ζαλίζετε τον έρωτα. Βάλτε το ΒΑΡ. Οι χάρτινοι μας κουνάνε το χέρι. Ο άλλος βγήκε και λέει αυτά που μας κλέψανε, ο Καραπαπάς, αυτά που μας κλέψανε, λέει θα τα πάρουμε πίσω. Δηλαδή βγήκε ο καθένας τώρα πάλι να δημιουργήσει προπαγάνδα. Αυτή η οποία πέρσι μας έλεγε όλο τον χρόνο ότι ευνοούμαστε, αυτή η προπαγάνδα ίδια είναι αυτή. Οι ένοχοι που φωνάζουν για να μην φαίνεται η δική τους η λερωμένη φωλιά, τα δικά τους άπλυτα, φωνάζουν σαν αυτόν που πρώτος την αμολάει στην παρέα και λέει ρε παιδιά, τι μύρισε, ποιος την αυτός που πρώτος ρωτάει, αυτός την έχει κάνει να πούμε. Αυτός την έχει αμολύσει, ο πρώτος. Μας κουνά λοιπόν το χέρι αυτή, οι οποίοι πέρσι μας έλεγαν το ίδιο μύθευμα, το ίδιο παραμύθι και είδαμε τι έγινε στο τέλος. Η κλοπή της 50ετίας και πόσο ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ και πόσο μας το είχαν δώσει το πρωτάθλημα. Το ίδιο πράγμα το ξεκίνησαν νωρίς φέτος. Δεν θα μπω καν σε αυτή τη διαδικασία. Είπα θα αφιερώσω μόνο 2 λεπτά. Έχω μια ερώτηση να κάνω όμως σε όλους αυτούς που σκούζουν για το πέναλτι. Εντός και εκτός πόλης. Και εδώ είναι το δυσάρεστο. Οι ίδιοι γνωστοί τους, ξέρετε. Είναι ή δεν είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα στον ετό τσιγάρο που κρατάς στον ενό Κότσιρας. Είναι ή δεν είναι δεύτερη κίτρινη στον Κότσιρα. Είναι ή δεν είναι απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ιγκλέσιας που πατάει και μπορεί να σπάσει το με τις χάρες να διαλύσει το γόνατο του Άρντα που είναι κάτω. Είναι ή δεν είναι πέναλτι του Άρντα και η Νόβα γιατί δεν ξαναδείχνει τη φάση που τον πετάει κανονικά έξω από την περιοχή. Είναι ή δεν είναι πέναλτι αυτή η φάση.
Αλλά όλος ο μηχανισμός και πάλι όλος ο μηχανισμός λύσαξε από το Σάββατο το βράδυ ο ευνοημένος ΠΑΟ και να και αυτά και εξυγίαζε και τέτοια. Το γνωστό παραμυθάκι. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Να το ξέρετε. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ούτε αυτούς από κάτω, ούτε αυτούς από εδώ που πια ψάχνουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν αναμπουμπούλα και ανομαλία στον ΠΑΟΚ, να χαράσουν το κλίμα, γιατί έτσι τους έχουν πει και έτσι πρέπει να κάνουν. Σε καμία περίπτωση. Ούτε καν. Ούτε καν. Να το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ έχω συγκεκριμένο πράγμα στο μυαλό μου. Και αυτό είναι η Μπενφίκα. Τελείως σας το λέω. Είναι η Μπενφίκα. Αρνούμε να μπω στο τρυπάκι τους. Όλο αυτό είναι εκ του πονηρού. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι πέρσι μας έλεγαν ευνοήστε, ευνοήστε ένα offside του Πέλκα στα Γιάννενα. Το κάναν σημαία τους. Το σηκώσανε, το φουσκώσανε σε τέτοιο βαθμό που τελικώς δεν μπορούμε ακόμα να συνέλθουμε από αυτό που έγινε πέρσι. Η κλοπή στο τέλος. Αλλά κατά τα άλλα ο ΠΑΟΚ είναι ο ευνοημένος όμως, έτσι. Το μυαλό μας είναι στην Μπενφίκα. Το μυαλό μας είναι μόνο στην Μπενφίκα. Εκεί. Όλοι οι υπόλοιποι που ψάχνουν τώρα τρόπο να μας χαλάσουν την ηρεμία, να μας χαλάσουν το κέφι, να μπουν και να διασπείρουν τώρα τη διχόνοια μεταξύ μας, είναι δεν είναι. Ξαναλέω, βάλτε το ΒΑΡ. Πρώτος ο Σαββίδης είπε. Φέρτε το Μαραφέτη, εγώ θα το πληρώσω ρε μπίμπιδες. Για να μην υπάρχει καμία σκιά. Τέλος, τελειώνει εδώ αυτή η συζήτηση. Αυτό θέλουν, να ασχολούμαστε μέχρι την Τετάρτη, ένα τέταρτο πριν το μάτς με την Μπενφίκα, το παιχνίδι της πεντηκονταετίας, το παιχνίδι που θα εκτοξεύσει την ομάδα σε άλλο επίπεδο, θα περάσουμε σε άλλο level, πάμε μετά αλλού, το καταλαβαίνετε. Και δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Μέσα λοιπόν στο όλο πλαίσιο αυτό, της μη επιθυμίας να δουν τον ΠΑΟΚ να ξεφεύγει, είναι και αυτή η αναμπουμπούλα που δημιουργήθηκε. Αν ο διαιτητής, ο λίγος διαιτητής, ήθελε να ευνοήσει τον ΠΑΟΚ, θα είχε αποβάλει, αυτό ήταν το πραγματικό έτσι, θα είχε αποβάλει τους δύο παίκτες του Αστέρα Τρίπολης, θα είχε δώσει πέναλτι στον Ουάρντα και δεν περίμενε αυτή τη φάση. Που ξαναλέω, 99% σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όταν ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα και ο επιθετικός τσιμπάει την μπάλα, προλαβαίνει ο επιθετικός να τσιμπήσει την μπάλα και μετά υπάρχει επαφή των χεριών του τερματοφύλακα με τα πόδια του επιθετικού, είναι πέναλτι. Τέλος! Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Γουστάρετε ή δεν γουστάρετε. Απλά είναι τα πράγματα. Ξεκάθαρα το λέω. Αυτά είπα για την αιμοδοσία μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Σοφία η οποία έτρεξε όλο αυτό το διάστημα να ενημερώσει, να οργανώσει, το έχω πει πολλές φορές, η κολόνα της αιμοδοσίας. Πριν προχωρήσω, ένα μήνυμα του Κολομπάβε που το συνοδεύει με βιντεάκι. Τι βιντεάκι, δείτε λίγο τι γκολ έτρεξε αμέσως στη σέντρα ο αγαπητός, ο εκλεκτός, αυτό το μπουμπούκι, το φοβερό βλαστάρι της διαιτησίας, ο κύριος Κομίνης, ο περίφημος που δεν θα έπρεπε να σφυρίζει ούτε σε γκόμενα που περνάει με μήνυ και γόβα από το πεζοδρόμιο. Δεν θα έπρεπε να σφυρίζει ούτε στα τρένα. Δείτε τον γκολ του Κουλούρη στο μάτς με τον Ατρόμητο. Είναι ακριβώς επειδή υπάρχει θεία δίκη. Ακριβώς η ίδια φάση. Με παίχτη που είναι πίσω από τον τερματοφύλακα, δεν τον επηρεάζει πουθενά, δεν τον βλέπει πουθενά. Ο παίχτης του Ατρομήτου που είναι πίσω από τον τερματοφύλακα, που δεν μπορεί να πάει στη φάση πίσω από τον τερματοφύλακα του Πανετολικού, τρέχει αμέσως στη σέντρα. Αμέσως στη σέντρα. Διαβάζω το μήνυμα του Χρήστου. Καλημέρα και ζούμε σου σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλη την παρέα για την αιμοδοσία. Όσο για το του ΠΑΟΚ, δεν αφήνουμε να μας προσανατολίσει καμία προπαγάνδα από όπου και αν αυτή προέρχεται. Είτε από το βρώμικο ΠΟΚ, είτε από τα εδώ τσιράκια τους. Την Τετάρτη το βράδυ αλλάζουμε όλοι μαζί το ρου της ιστορίας της ομάδας μας και του τρισάθλιου ελληνικού ποδοσφαίρου. Η αλήθεια ότι ό,τι και αν κάνουν, θα έρχεται σαν φωτιά και θα τους καίει. Δείτε λοιπόν και κοινοποιήστε παντού την γκολ επικύρωσε ως ΠΟΚ από τη Θεσπρωτεία. Για τον Κομίνη λέει. Το χάρτινο επιβεβαιώθηκε περίτρανα και με τη βούλα. Γι' αυτό κάνε στην μπάντα χάρτινη κούλα να ασχοληθώ με την Μπενφικούλα. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα είναι. Ξαναλέω, επειδή είναι τα τελευταία. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Έχουμε
4 τελευταία μαγικά χαρτάκια. ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Δεν θα βρείτε αλλού. Δεν κληρώνει άλλος. Αυτά είναι τα τελευταία. Ούτε εγώ πίστευα ότι θα έχουμε σήμερα να δώσουμε. 4 μαγικά χαρτάκια. Καταλαβαίνετε ότι αν την Τετάρτη το γήπεδο είχε χωρητικότητα 100.000, πάλι δεν θα έπεφτε καρφίτσα. Όπως επίσης υπάρχει οδηγία. Δεν παίρνετε μαζί τα παιδάκια σας. Μην τα πάρετε τζάμπα και δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Το καταλαβαίνετε ότι είναι τέτοιο το παιχνίδι, είναι τέτοιο το μάτς, είναι και μάτς Ευρώπης που δεν μπορούν να γίνουν τα στραβά μάτια. Το καταλαβαίνετε ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι αλλιώς. Είναι πιο χαλαρά. 20.112 είναι το νούμερο στο οποίο σταμάτησαν τα διαρκείας. Συγκλονιστικός ο κόσμος. Συγκλονιστικός, συνέρευσε. Απλός κόσμος. Μεροκαματιάρης τα βγάζει από αλλού για να τα δώσει εκεί, στην καψούρα του. Ελάχιστοι είναι αυτοί που τους τρέχουν τα βατζάκια και πάνε να πάρουν εισιτήρια διαρκείας. Κι όμως είναι εκεί, συγκινητικοί, δίπλα στον ταμπλούχο, δίπλα σε αυτόν που πέρσι πήρε το πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο, μέσα στις 4 γραμμές, και αφήστε τους χάρτινους να σκούζουν. Και τους υπόλοιπους που τόσα χρόνια εκμάβλησαν, σάπισαν το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δίνουμε λοιπόν 4 τέτοια εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και δίνουμε και 5 υπέροχα μπλουζάκια από το Σούφου ΠΑΟΚ Ανόβερο. Ακούστε λίγο το μήνυμα, το διαβάζω αυτούσιο όπως είναι, όπως μου το έστειλε ο Χρήστος από το Ανόβερο. Τώρα είναι η σειρά μου. Πάνε 33 ολόκληρα χρόνια και κάτι μήνες από τότε που με μπροστάρει το Μανάβη, ο λαός μας έζησε μέρες ποδοσφαιρικής χαράς με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και οπαδικής δόξας, ισοπεδώνοντας με χοντρές μάπες όποιον μπήκε μπροστά μας και μας εμπόδισε στον δρόμο να είμαστε δίπλα στο μεγάλο ΠΑΟΚ σε όλα τα γήπεδα του Λεκανοπεδίου. 33 γαμημένα χρόνια που ο οπαδός του ΠΑΟΚ χόρτασε αδικία, ψευτιά, υποκρισία, κλεμμένες Κυριακές, κλεμμένα όνειρα. 33 ίδια χρόνια που έβλεπα να κλέβουν τα πάντα εκάτω και να μην τρέχει κάστανο. Τα κανάλια να δείχνουν άλλα αντί άλλων, η πολιτεία να είναι κουφή και τυφλή, η σιωπή των αμνών να είναι εκοφαντική. Και εγώ, ανώνυμος οπαδός, έμαθα να ζω με όνειρα σταματημένα. Ήξερα το έργο κάθε χρόνο, διάβαζα το γράμμα χωρίς καν να ανοίξω το φάκελο, και έτσι μου έγινε συνήθεια κάθε χρόνο αυτά τα όνειρά μου να τα καίω. Έμαθα τη λαχτάρα μου να πατάει μόνιμα φρένο. Να μην μπορώ να δω τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. Να μην με αφήνουν και τις περισσότερες φορές να μην πλησιάζω καν, γιατί με διοικούσαν μικροβιοτέχνες και απατεωνίσκοι του κρηματιστηρίου, ενώ τους αντιπάλους μου τους διοικούσαν μεγαλοφοπλιστές και μεγαλοσυμφέροντα. Με είχαν να χρωστάω μόνιμα στο δημόσιο για να με εκβιάζουν οι κυβερνήσεις τους και να παίρνουν ψήφους τάχα ότι με βοηθούν, ενώ μου πετούσαν ένα ξεροκόμματο και με δούλευαν γαζί ψηλό. Όταν πήγαινα στο Λεκανοπέδιο με φώναζαν Βούλγαρο, μπάτσι και αντίπαλοι οπαδοί μαζί. Κι έτσι έγινα αγρίμη και θέργεψα. Και έμαθα να ζω από την εσωτερική δύναμη του κόσμου μου. Να μην κολώνω πουθενά. Να κάνω οπαδούς, όχι από τα τρόπαια και την τηλεόραση όπως οι άλλοι, αλλά από τους οπαδούς. Γενναίες ολόκληρες. Και έμαθα να ζω σαν το λύκο στο βουνό. Πεινασμένος, μόνος εναντίον όλων, αλλά χωρίς λουρί στο λαιμό μου. Ανεξάρτητος. Και πλήρωνα το τίμημα γι' αυτό. Αβέρτα κουβέρτα. Γέμισα τα νεκροταφεία με οπαδούς από τις εκδρομές και τα αστυνομικά τμήματα με οπαδούς από την τρέλα μου. Που μόνιμα γινόταν βία γιατί με έπνιγε αδικία. Γιατί πάντα τη βία τη φέρνει η αδικία. Νόμος. Και κεγόμουν κι εγώ. Και έκαγε και την ομάδα μου μαζί. Γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Έγινε καχύποπτος, σκληρός, απόμακρος. Και οι τιμωρίες ερχόντουσαν βροχή, αλλά εγώ ο παδός δεν έβλεπα άλλη διέξοδο. Μόνο αυτήν. Και τώρα, μετά από 33 ολόκληρα χρόνια, πέρσι και φέτος, άρχισα να βλέπω αυτόν που ήρθε από το πουθενά και με διοικεί να αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού. Είδα Ιβάν Σαββίδη να μην μασάει πουθενά. Να κοντρολάρει με τοπικά, να χρησιμοποιεί γλώσσα σκληρή. Και δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά από δικό μου παράγοντα τόσα χρόνια. Να ταχώνει στα ίσια, να μην κατεβαίνει να παίξει ημιτελικό στο Καραϊτάβλι, να τα κάνει όλα που μπιπ, να τους ρίχνει την παράγκα λες και ήταν από τραπουλόχαρτα, να τους πουλάει τρέλα, να χτυπά το χέρι στο τραπέζι, να απαιτεί. Να κάνει επιτέλους ομάδα αφού πέρασαν 6 ολόκληρα χρόνια μέχρι να κάνει το αγροτικό του και να μάθει. Και φέτος επιτέλους, αφού μου το έκλεψαν πέρσι με τον πιο χυδαίο τρόπο, έρχεται η δική μου ώρα να τους κάνω χοντρή πλάκα, να τους διαλύσω. Γι' αυτό, γιατί αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω φέτος. Να τους διαλύσω. Και όχι μόνο φέτος, αλλά για τα επόμενα 10 χρόνια. Ήρθε αυτός, περίμενα και έχει αρχή μπιπ. Και όχι μια ζωή τα ίδια και τα ίδια. Έχω πλέον δύναμη, έχω λαό, έχω τρέλα περίσσια. Δεν μασάω τίποτα και πουθενά. 33 ολόκληρα χρόνια με ρε μπιπίδες περιμένω. Μου φάγατε την ψυχή, μου γαμ όλες τις Κυριακές. Τώρα είναι η σειρά μου. Ναι, ρε ΠΑΟΚ, η σειρά μου. Το διάβασα όπως είναι. Κάπου πρόλαβα, έβαλα μπιπ, κάπου
το πήγα όπως είναι μονοκοπανιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τελεία. Το μυαλό, αν γυρίζει πίσω στην προπαγάνδα τους, στο αν είναι ή δεν είναι, ξαναλέω, πού είναι το πέναλτι στον Ουάρντα, πού είναι οι κόκκινες στον αυτός ο Ιγκλέσιας, τι ασυλία έχει τόσα χρόνια με αγκώνες και με τάπες, μπορείτε να μου πείτε. Και ποιος εμένα με αποζημιώνει αν διαλύσει το γόνατο του Ουάρντα και ο Ουάρντα δεν μπορεί να παίξει την Τετάρτη. Ποιος. Αυτός ένα μηδέν θα μου πείτε, ιδανικό σκορ για την Τετάρτη, δεν διαφωνώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό θέλω να σας πω. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Να ανοίξουμε γραμμές όπως κάνουμε όλα τα χρόνια. Κληρώνουμε 4 μαγικά χαρτάκια. ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. Και με το που βγαίνουμε σας παίρνουμε τηλέφωνο για να στείλουμε αμέσως τα 4 τελευταία ονόματα. Κάναμε υπέρβαση. Και κυρίως... Η τεράστια ανάγκη σας και η τεράστια επιθυμία σας να βρεθείτε την Τετάρτη στο ναό μας οδηγεί εκεί. Θα ανοίξουμε γραμμούλες αμέσως μετά το διάλειμμα. Ξαναλέω και 5 υπέροχα μπλουζάκια πάω κανόβερο. Τα παιδιά δεν μπόρεσαν να είναι στην αιμοδοσία μας, αλλά προς τιμήν τους, έτσι για αυτούς που ήταν στην αιμοδοσία, αλλά και για αυτούς που δεν μπόρεσαν να είναι, διαθέτουν 10 μπλουζάκια. 5 θα δώσουμε σήμερα και 5 θα δώσουμε αύριο από το ΠΑΟΚ Ανόβερο. Και άλλα 4 μπλουζάκια από έναν υπέροχο φίλο μας, σας πρόμαυρα, ο οποίος τα διαθέτει. Θα σας πω αύριο περισσότερα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Καλημέρα σε ένα ακόμα παοξάκι ζουμουσάκι που ήρθε από μακριά. Τον Νικόλα από την Πάτρα. Από την Πάτρα. Αγόρι μου, μαζί με τη σύζυγο. Ήρθε, έδωσε αίμα. Δεν ξέρω αν θα μείνεις και για το μάτς με την Μπενφίκα, αδερφέ. Τα είπαμε χθες. Μια μεγάλη οικογένεια, μια μεγάλη παρέα. Εκεί και ο Γιαννάκης. Με τη Χρύσα, εκεί και όλοι. Θέλω να σας θυμίσω ότι σαν χθες έγινε αυτό. Σαν χθες έγινε αυτό. Μέρα ξεχωριστή, μέρα πολύ σημαντική, μέρα κομβική στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Ίσως η κορυφαία στιγμή στην ιστορία του συλλόγου. Βάζω ένα ίσως γιατί δεν ήταν μόνο ποδοσφαιρικό το θέμα, δεν ήταν... Μόνο παικτικό, δεν ήταν μια πρόκριση, δεν ήταν ένας αγώνας απλός. Ήταν προσκύνημα στη γενέτειρα, είχε και ιστορία μέσα, είχε και παράδοση, είχε και ευθεία αναφορά σε αλυσμόνη της πατρίδες, είχε ευθεία αναφορά από εκεί που ξεκίνησαν όλα. Σαν χθες έγινε αυτό. Σαν εχθές. Ο Μουσλίμοβιτς πηδάει στα ουράνια ο φυσικός σημερινός αρχηγός της ομάδας, ο Βιερίνε που δεν τον λες πρωτομπόι, παίρνει την κεφαλιά εκεί κάπου στη σέντρα, στην παράταση, η μπάλα φεύγει μπροστά και αυτό το τρελό αγόρι που δεν μπόρεσε ποτέ του να ξεπεράσει και δεν θα ξεπεράσει ποτέ του δεν θα ξεπεράσει τα χρόνια που έζησε εδώ, έχει φάει αιώνια την καψούρα. Ο αγαπημένος Μούσλι προχωράει, ρίχνει στο καναβάτσο τη Φενέρμπαχτσέ με ένα καταπληκτικό σουτ και μετά η ιστορία γράφει το στιγμιότυπο με τον Μουσλίμοβιτς να πηγαίνει στη γωνία, να βγάζει τη φανέλα του, να την κάνει λάβαρο, να την υψώνει στον ουρανό της πόλης, στον ουρανό της γενέτειρας, μαζί του εκεί δίπλα ο Γκαρσία με σφιγμένες τις βροθιές και τα δόντια, μαζί του και ο Στέλιος Μαλεζάς, μία συγκλονιστική στιγμή. Με ρώτησε ένας ακροατής από το Μόντρεαλ της προάλλες. Κωστή μου, πότε ακριβώς γεννήθηκε το ζούμου σου? Αν έπρεπε να υπάρχει μία γενέθλια μέρα. Πότε, είναι η μέρα που ήρθε ο Σαββίδης, είναι νωρίτερα, είναι αργότερα, είναι η μέρα που πήραμε το κύπελο, πότε γεννήθηκε το ζούμου σου? Το ζούμου σου γεννήθηκε. Εκείνο το βράδυ είπα, ζούμε μεγάλες στιγμές. Το επόμενο πρωί είπα, μου βγήκε το ζούμου σου. Εκείνο το βράδυ μέσα στην πόλη γεννήθηκε το ζούμου σου. Αν πρέπει να γιορτάζουμε τα γενέθλια, είναι η 26η Αυγούστου του 2010. Πέρασαν ήδη 8 χρόνια από τότε. Αυτό. Και χαίρομαι που χθες συνέπεσε
με την αιμοδοσία μας. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω, 4 μαγικά χαρτάκια κληρώνουμε σήμερα για τον αγώνα ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και επίσης, πέρα από τα 4 εισιτήρια ΠΑΟΚ Μπενφίκα, 5 μπλουζάκια ΠΑΟΚ Ανόβερο. Πάμε! Πάμε, πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς. Τα μπλουζάκια και μέσα από το τηλέφωνο. Δεν έχω θέμα. Τα εισιτήρια μέσα από τα μηνύματα. Ο λόγος σε εσάς. Καλημέρα, ζούμου σου, λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε, πάμε, καλημέρα. Πάρα πολύ γλαφυρός ο πρώτος ακροατής της εβδομάδας. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Πέσατε όλοι μαζί. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας. Ναι. Χαμηλώστε λίγο το ραδιοφωνό σας. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Πώς μπήκα έτσι στη στροφή, ρε φίλε. Έβαλες μαρκάρισμα από πίσω. Πατάς το γόνατο όπως πατάει ο Ιγκλέσιας. Είχα μικρός όταν ήμουν, είχα έκρηξη πολύ και ήμουν γρήγορο. Γιατί τώρα δηλαδή τι είσαι, μεγάλος και δεν έχεις έκρηξη. Σε παρακαλώ πολύ. Απλά τώρα έχεις προσθέθηκε εμπειρία. Εκρήγνομαι στο γήπεδο, άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, έλα μαζί με το 1, με το 2, με το 3 πάμε. 1, 2, 3 πάμε. ΠΑΟΚ μπορείς, μπορείς, μπορεί να προκριθείς. ΠΑΟΚ μπορείς, μπορείς, μπορείς να προκριθείς. Άντε μωρέ, αρρώστια. Μη χάνετε, άντε, μη χάνετε ούτε ένα λεπτό γυρνώντας το κεφάλι πίσω. Τίποτα. Αυτό θέλουν, ναι. Να τους κάνουμε το χατήρι, να γίνουμε πάλι μπάχαλο, έτσι. Φέρτε το βάρ για να, μην μας ζαλίζετε τον έρωτα. Αν ήμουν απόντης, θα έλεγα στα κακαλά μου σας γράφω, ρε, να πούμε. Ακριβώς, έτσι είναι. Δεν σας βλέπω, κουφάρες. Έτσι είναι. Μόνο Μπενφίκα, ρε, φίλε. Μόνο Μπενφίκα. Όπως το λες. Άιντε, φόρτσα ΠΑΟΚάρα, όλα καλά. Υγεία πάντα να έχουμε, πάντα τέτοια όπως τα χθεσινά, τα προχθεσινά. Έτσι. Και έρχονται τα καλύτερα, έτσι, ρε, φίλε. Έτσι. Και έρχονται τα καλύτερα. Έτσι. Άντε. Έγινε, Κωστάκη. Σας αγαπώ. Γεια σου, ΠΑΟΚ, εμπρός. Γεια σου, και πρόλογο μητρός. Αυτό ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι, αδερφέ. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Κορυφαίος ο Βάρντα προχθές. Πάρα πολύ καλός ο Πασχαλάκης, το χρειάστηκε. Έτσι δεν το συζητάμε. Και είδαμε τι έγινε. Είδαμε τι έγινε. Όλο αυτό που ακολούθησε μετά το μάτς. Δεν μπορούν να το χωνέψουν. Αυτό που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ φέτος το καλοκαίρι, που παίζει ο Μίλους μέσα στους ομίλους, που είναι αίτητο σε 5 μάτς στην Ευρώπη και είναι ένα βήμα πριν την εκτόξευση, δεν μπορούν. Έχουν σκάσει. Δεν μπορούν να το χωνέψουν και κάνουν τα πάντα αυτό το πράγμα να το αποδομήσουν. Μην τους κάνετε το χατήρι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Γεια σου, Γιώργο. Τι μου κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Ζουμουσάδα. Δεν μου λες, όταν κερδίσαμε, φέραμε την ισοπαλία στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Πρωθυπουργός ποιος ήταν? Α, δεν θυμάμαι. Αυτός 1-0. Πάντως ο Ερντογκάν αποκλειόταν να μας έβαζε όλους μέσα, τους έβαζε για κατασκοπία. Μας είχε και τρομερή κερκίδα, Γιώργο. Τρομερή κερκίδα. Το ξέρω, το ξέρω. Τα θυμάμαι, τα αισθήσαμε, τα είδαμε. Ήμουνα στούντιο και το φέρω βαρέως. Ήθελα να είμαι εκεί μέσα σε αυτό το μάτς. Το φέρω βαρέως. Έτσι. Που δεν μπόρεσα. Να είμαστε καλά. Πάμε στα πρωινά. Δεν θα καθίσω να συζητήσω καθόλου για το Sky, το οποίο γύρισε και είπε ότι έπρεπε να γίνουν και μερικές αποβολές από τον Αστέρα. Το είπαν αυτό. Είπανε για τον πέναλτι. Δεν κρίνω τώρα και πάμε στην ΕΡΤ, το κρατικό κανάλι. Το έδειξε πάνω από 5-6 φορές. Μαϊμού το πέναλτι. Δεν μας είπαμε όμως τίποτα για το πέναλτι του Κουρτούνη. Εγώ δεν το λέω Φορτούνη, του Κουρτούνη, ναι. Που κέρδισε ο Ολυμπιακός, που πέφτει ο ίδιος ο παίκτης επάνω στο απλωμένο πόδι του ποδοσφαιριστή της Λιβαδιάς. Δεν ξέρω αν είδες τη φάση. Τα ξέρω και τα είδα. Ναι, τα ξέρω, λοιπόν, και τα είδα. Εκείνο το πέναλτι δεν μας το έδειξε ακόμη μία φορά, το δικό μας το έδειξε πάνω από 5 φορές. Μα είδατε τι έγινε από το βράδυ του Σαββάτου και μετά. Είδατε τι έγινε. Όλος ο μηχανισμός, οι χάρτινοι, οι άλλοι που τόσα χρόνια κλέβανε, όλοι σύσσωμοι, με βοήθειες και από τίποτε. Εδώ. Έτσι. Να τα λέμε όλα. Και πάμε, θυμάσαι το περσινό το παιχνίδι Ολυμπιακός Λιβαδιά. Εγώ θα έλεγα. Δεύτερο, το νικητήριο γκολ του Ολυμπιακού πέρσι και φέτος από πού μπήκε. Ο τερματοφύλακας έκανε πάλι την πάπια. Την πρώτη φορά του φύγει μπάλα, την δεύτερη φορά φέτος το τείχος το έβαλε από την αντίθετη μεριά. Ας. Μέχρι και υπέροχα. Το είπανε και εσείς. Υπέροχα. Δεν έστησε το τείχος, λέει, καλά.
Λοιπόν, γιατί δεν το σχολιάζουν αυτό. Και σχολιάζουν μόνο το δικό μας ο πέναλτι, το οποίο είτε ήταν είτε δεν ήταν. Οι αποβολές έπρεπε να γίνουν. Και ούτε ο κύριος Παντελίδης γύρισε με τον κύριο. Όταν πέρσι το Γενάρη τον έσφαξε η διαιτησία στο μάτς με τον Ολυμπιακό, κατάπιε το μικρόφωνο και τη γλώσσα του. Πέρσι είχε γίνει τεράστια σφαγή, έγιναν όρια στον αγώνα Αστέρα Τρίπολης Ολυμπιακού, γίναν τα όρια της χρονιάς. Δεν βγήκε να πει τίποτα, μηδέν, λούφαξε. Τέλος, δεν παίζουμε το παιχνίδι τους. Πρωτού κλείσω, χθες η εγγονή μου, μαζί με τη μάνα της, με ποιον βγήκανε φωτογραφία στο Λούνα Πάρκ. Για πες. Το Πασχαλάκι. Όχι ρε φίλε, το γίγαντα. Και εγώ λέει ρεκόρ, δεν μην πήρες ένα τηλέφωνο να έρθω το τρέχοντας. Μπράβο. Έγινε Γιωργάρα μου, λοιπόν, σε φιλό. Λοιπόν, 4-16 φανέλα. Ευχαριστώ. Έγινε. Για... Φιλιά πολλά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πέσαμε όλοι μαζί και οι τέσσερις. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα. 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 Κωστή, καλημέρα σε όλους τους ζουμουσάδες, καλώς το παιδί, στις ζουμουσίτσες και στα ζουμουσάκια. Καλώς τον, καλώς τον. Καλημέρα στην ΑΕΧ 2014. Έλα, έτσι, με την τετράχρονη ιστορία του. Έτσι ρε Θουβού, πες αλήθειες. Πες αλήθειες Θουβού, πες αλήθειες. Είμαι ο Σούπερμαν. Σούπερμαν. Είπες να πω αλήθειες, γι' αυτό. Άλλαξε. Όχι, πλάκα κάνω. Ο Θουβού δεν είσαι, γιατί ο Θουβού Σούπερμαν δεν ήταν. Ο Θουβού είμαι. Πες αλήθειες, λες και είπα μια από την πρώτη αλήθεια που μου ήρθε. Φίλε, το υποψιαζόμαν, λοιπόν, εκεί που έβγαζε και έβαζε τα γυαλιά, λέω, του φέρνει λίγο βέβαια, όχι, ναι, γιατί αλλάζει ολόκληρα, με τα γυαλιά και χωρίς τα γυαλιά, εκεί. Εκεί που κάθομαν. Όλοι αυτοί δεν είναι... Ναι, οι περίεργες. Ναι. Όλοι αυτοί, ο κάθομαν, ο σκεφτόμαν, ναι, ναι. Ο σκεφτόμαν, ο έτρωγαν. Ο πούλμαν. Πούλμαν. Που τους κερδίζει όλους. Για πες. Σκέφτομαι. Λοιπόν, συμφωνώ με τον Γιώργο για την ΕΡΤ, που είναι και δημόσια. Ναι. Χωρί ότι αυτό, γιατί μιλάμε τώρα γιατί για... Γιατί ο άλλος είναι ιδιώτης, έτσι, ο Αλαφούζος, στο κανάλι του. Λογικό είναι. Ναι, όχι. Όχι, μιλάω για τα συνδρομητικά Νόβα και την Κοσμοτέ. Άμα δεις τους speakers, τέλος πάντων, που λένε τα παιχνίδια της ΑΕΚ, του ΠΑΚΟΥ και του Ολυμπιακού, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα, έτσι. Ναι, το έχουμε πει πολλές φορές. Εκεί, ναι, εγώ δεν είμαι συνδρομητής ούτε Νόβα ούτε Κοσμοτέ, ας πούμε. Αλλά όσοι είναι συνδρομητές, για μένα, θα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο σε κάθε αγώνα που θα υπάρχει άσχημη ή μη αντικειμενική, τέλος πάντων, σχολιασμό στο αγώνα. Πολλοί το κάνουν, αδερφέ. Να το κάνουμε όμως το κάνουν. Να βγες και δώσε τηλέφωνα ή θα βρούμε στο ίντερνετ τα λοιπά της δημόσιας τηλεόρασης. Και γιατί να μην έχει κάθε Κυριακή, κάθε Δευτέρα πρωί, ας πούμε, το απόγευμα 500.000 τηλέφωνα, ξέρω εγώ, άνετα, και να γκρινιάζουν όλοι. Άνετα. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Άνετα. Να κάνουμε κι εμείς ένα τέτοιο μηχανισμό να προστατεύσουμε την ομάδα μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ θα παίρνω τηλέφωνο άνετα από εδώ και πέρα, θα παρακολουθώ και αν και τυχόν και δεν, θα παίρνω τηλέφωνο και λέω σε όλα τα παοξάκια τα αδερφάκια να παίρνουν τηλέφωνο και να κράζουνε. Άνετα. Να δω πώς είναι ο προϊστάμενος, ο διευθυντής, δεν ξέρω ποιος είναι εκεί πέρα από πάνω. Θα τον απασχολήσει ή όχι. Μα αυτό έγινε. 200.000 πέρσι, τηλεφωνήματα πέρσι, και να κράζουνε. Πέρσι με τη στάση να που τήρησαν. Λίγο, γιατί δεν γίνεται αυτό. Με τη στάση που τήρησαν απέναντι στον ΠΑΟ και στο Σαββίδι, σπάσαν τα τηλέφωνα και στο Sky και στην ΕΡΤ και παντού. Που ήταν ενορχιστρωμένο όλο αυτό. Εννοείται. Ναι. Ξέρεις πόσα πρωινά έχω πάρει στο Sky και έχω πει παιδιά, γιατί δεν λέτε εφημερίδες από τη Βόρεια Ελλάδα. Να λέει, δεν έρχονται. Μιλάω για την ιδιωτική. Παιδιά, ξέρω ότι σας σοκάρω, το έχω κάνει και το έκανα και στην ΕΡΤ. Έτσι, κάθε πρωί, γιατί σηκώνομαι εκείνη την ώρα, 6 ώρα είμαι στο πόδι. Λέω, γιατί δεν βάζετε παιδιά. Να λέει, δεν έρχονται. Θέλω να σας μιλήσω για μια, θα σας σοκάρω, λέγεται ίντερνετ και μπορείτε παιδιά να δείτε εκεί τα πρωτοσέλιδα. Υπάρχουν τα πρωτοσέλιδα και της Φόρτσα και της Μέτροσπορ και της Αρένα. Υπάρχουν εκεί. Μπαίνετε και τα διαβάζετε άμα θέλετε. Άμα θέλετε. Κατάλαβες, άμα θέλετε. Λοιπόν, βάλουμε και τις φανέλες μια Γιώργος 500. Έγινε Γιωργάρα. 500 και κάτι είπες ακόμα. Ναι. 500. Για το μάτς με τη νίκη, παιδιά, εγώ το βλέπω Κωστή Σοπαλία 1-1 και στα πέναλτια τους πάρουμε. Άξι. Γιατί η εκδίκηση είναι κάτι που τρέχεται κρύο. Ήρθε η στιγμή μας.
Θα πούμε για αυτό το μάτς. Εγώ... θα λέμε και θα σήμερα, θα πούμε και αύριο και μεθαύριο. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Καλημέρα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ένα οποιοδήποτε παιχνίδι. Ακούω διάφορους που λένε, ένα μάτς είναι. Τι λέτε ρε παιδιά. Θέλετε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Το άγχος, το κόμπος, το στομάχι υπάρχει ήδη. Πρέπει να κάνουμε 0 λάθη σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς καλή εβδομάδα. Το βιντεάκι, μπορούμε φίλε, το που πιάτο... έβαλες, το βιντεάκι το βάλες φίλε, είναι ακριβώς η απάντηση. Η απόδειξη της ενοχής. Να είναι καλά ο φίλος που το ανήρτησε στο ίντερνετ, εγώ το είδα και νομίζω ότι έπρεπε να το δει όλος ο κόσμος για να καταλάβει τι σημαίνει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και όχι μόνο αυτός καθεαυτός ο Κομίνης, γιατί τον Κομίνη ξέρουμε το ποιόν του. Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, εκεί είναι Κωστή για μένα ο δόλος. Όταν βλέπεις μια ίδια ή παρόμοια φάση και την κρίνεις διαφορετικά. Γιατί έχεις είτε ιδιοτέλεια, είτε είσαι κομπλεξικός. Άλλη άποψη δεν μπορεί να υπάρχει. Είτε επειδή εκεί δεν χαρτζηλικώνεσαι, φίλε. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, δεν μπορεί την προηγούμενη Τρίτη, Τετάρτη μάλλον, να λες ότι η αποβολή του παίχτη της Βίντι στο κέντρο του γηπέδου είναι σωστή, ενώ παίρνει την μπάλα και στη συνέχεια πατάει τον παίχτη της ΑΕΚ, και να λες εχθές ότι το Ιγκλέσιας δεν ξέρουμε αν έχει πρόθεση. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει, να κάνει όπως βίνουμε το τσιγάρο στο γόνατο του... Όχι, να το βγάλει σε τεύχη φίλε, να το βγάλει σε τεύχη. Να το κάνει χαρτοκοπτική Μανίνα και Σούπερ Κατερίνα το γόνατο του. Ξέρεις Κωστή ότι αυτή η ομάδα η οποία αποτελείται από τραγουδιστές, βλέπε προπονητής Παντελίδης, Κότσιρας, Ιγκλέσιας κτλ. Και θα έπρεπε να έχει και πρόεδρο το Ρέμο. Έφαγε 5 κάρτες στους αγώνες με την Χιμπέρνιαν και τιμωρήθηκε με πρόσημο από την UEFA γιατί πήρε πάρα πολλές κάρτες σε έναν αγώνα κτλ. Και για διαμαρτυρίες. Αυτή η ομάδα λοιπόν προχθές, ο κύριος Κουτσάφτης, ο οποίος ήταν ο ιδανικός για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, γιατί μετά από τέτοιο έγκλημα που έγινε πέρυσι, μόνο ένας διαιτητής που παραπέμπει σε ιατροδικαστή θα μπορούσε να το σφυρίξει. Έτσι. Σωστό. Λοιπόν, σωστό. Ό,τι και να κάνετε συμμορίτες, ο ΠΑΟΚ θα εκτοξευθεί. Ό,τι να κάνετε εσείς εδώ τα τσιράκια που βάζετε ψεύτικη φωτογραφία εδώ σε site της πόλης και δυστυχώς και στελέχη του σταθμού, η οποία βάζετε φωτογραφία μισό δευτερόλεπτο πριν έρθει σε επαφή ο τερματοφύλακας του... Ακριβώς, δεν υπάρχει αυτή η φωτογραφία, είναι πριν φτάσει εκεί που πρέπει. Υπάρχουν δεκάδες άλλες φωτογραφίες που δείχνουν ότι υπάρχει επαφή, πρέπει να καθίσουν τη φωτογραφία. Μου, εννοείται, θα σου πω κάτι. Και 1 λεπτό πριν από τη φάση, ο τερματοφύλακας δεν έχει επαφή με τον Μπρίγκοβιτς, είναι κάπου σέντρο ο Μπρίγκοβιτς. Το ίδιο πράγμα. Παρόμοια φάση, Κωστή μου, είναι η περσινή του Ρέι στον αγώνα με την Έστερσουτ, που ο ΠΑΟΚ από αυτή τη φάση έχασε την πρόκριση. Ακριβώς. Που κάνει το λάθος ο Λέοβατς, αν θυμάσαι. Τελεία, λοιπόν, βάλε ασχολούμαστε μόνο σήμερα. Ούτε σήμερα όλη μέρα. Γράφουμε στα μπίμπιμ μας. Είμαστε, ετοιμάζουμε όλοι, κάνουμε γαργάρες. Από τώρα για την Τετάρτη. Αυτό. Δεν θα γίνει δεχτός κανένας ο οποίος θα έχει γίνει τούμπανο από το ποτό και δεν θα μπορεί να φωνάξει. Άστο. Δεν τρώμε πάρα πολύ. Την Τετάρτη αφήνουμε, Κωστή μου, τα λαρίγκια μας. Όπως το μάτς με τη Σπαρτάκ, ο κόσμος πήρε την ομάδα από το χέρι και την οδήγησε και στην τεράστια ανατροπή. Αυτό θα γίνει. Έτσι πρέπει η Τούμπα να θυμίσει αυτά τα χρόνια που ζήσαμε μικροί και να πάμε την ομάδα στο διάστημα, να την εκτοξεύσουμε, Κωστή μου. Όπως το είπες. Φιλιά, Χριστάρα, να σε γερός. Να σε καλά, καλημέρα. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ξαναλέω, 4 εισιτήρια ΠΑΟΚ. 4 εισιτήρια ΠΑΟΚ Μπενφίκα κληρώνουμε σήμερα. Και 5 μπλουζάκια πάω κανόβερο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για τα μπλουζάκια και για τα εισιτήρια. Τα μπλουζάκια μέσα και από το τηλέφωνο 2310-287-888 και για τα εισιτήρια μέσα από το μαραφέτη. 4 εισιτήρια, τελευταία μαγικά. Καλημέρα! Εγώ είμαι! Έλα! Εγώ είμαι! Καλώς το παιδί! Εσύ! Καλά είναι δυνατό να είμαι πρώτος στην αναφλήρη. Έλα, πάμε! Πάμε, Παυλάρα! Κάρε στα περμητίδωλα βεντάσκες οπλικατόριο. Που σημαίνει επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Για το Σάββατο. Σου λένε και όλα τα καίνε για εχθές το μεσημέρι στην αιμοδοσία. Που φάλανε κροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Εμείς θα λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη. Όπως τον τελικό στο Βόλο είπαμε, τον γκολ ήταν offside, τα προηγήθηκε πέναλτι. Αν μας παίξουνε καθαρά, έτσι τώρα λένε ότι
ήταν και αυτό πέναλτι. Όσο θέλουν τα πατήρια, τα παπαγαλάκια ας καρίζουν και ας ουρλιάζουνε. Να μην τους δίνουμε σημασία. Εμείς έχουμε μεγάλο παιχνίδι την Τετάρτη και θα τους πατήσουμε. Αυτό. Εκεί είναι ο νους μας και δεν μπορούν να μας ξενιάσουνε. Αυτά έχω να πω και χαιρετισμούς σε όλα τα ζουμουσάκια και στην Ανά μαζί με τον Γιάννη στη Γερμανία να ακούνε. Μόλις έστειλε μήνυμα. Γεια σου Παυλάρα μου! Όλα τα ζουμουσάκια, όλα γενικά. Φανελάρα φορούσες χθες. Φανελάρα. Βάλε μου και γιατί φανέλα αυτή να πούνε την έχω. Έγινε. Φιλιά. Γεια σου Παύλε. Yeah. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γράφει ο Λάζαρος. Κωστή καλημέρα. Χθες το μάτς Ξάνθης. Δεν νομίζω να το διαβάσουμε πουθενά, αλλά το γράφω για τους πράσινους που μας κουνάνε το δάχτυλο. Στο 0-0, λίγο πριν τον γκολ των πρασίνων, γίνεται χέρι πέναλτι του Ινσούα με δεύτερη κίτρινη που δεν δίνεται με τίποτα. Λίγο αργότερα, πάλι χέρι του ίδιου, καθαρά για να κάνει επίδεση, πάλι δεν δίνεται. Αυτοί, πρόσεξε, οι σιγανοπαπαδιές, οι πράσινοι, που θα δώσουν μάχη για να μείνουν στην κατηγορία. Μην τους υποτιμάει κανένας, να το ξέρετε. Τη βοήθεια και την αβάτα την έχουν. Γεια σου, Ανούκα. 1-2-4-3 λέει το. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπράβο σε όλους σας για τη χθεσινή αιμοδοσία. Εδώ είμαστε. Πάμε. 4 μαγικά χαρτάκια κληρώνουμε. ΠΑΟΚ Μπενφίκα την Τετάρτη το βράδυ. Είναι η στιγμή που περιμένουμε χρόνια. Ήρθε η ώρα να πάρουμε αυτό που πρέπει. Αυτό που δικαιούμαστε νομοτελειακά. Με μεγάλη προσοχή στο παιχνίδι. Με ενέργεια στην κερκίδα. Είναι πολύ δύσκολο το ματς. Πρέπει να κάνουμε 0 λάθη. Όχι. Στα εύκολα πουλήματα της μπάλας. 4 γραμμές έρχομαι. Και 5 μπλουζάκια πάω κανόβερο κληρώνουμε σήμερα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. 4,85 για την μπλούζα. Δεν θα κουράσω καθόλου. Σε βαλέγδι πάνω. Την Πέμπτη το πρωί ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ομίλους. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Αυτό. Είναι η ώρα του. Του Champions League. Αυτά. Για τους άλλους είμαστε ήδη. Αυτά, την αγάπη μου. Γεια σου, αγόρι μου, γεια, φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε τι θα βλέπουμε από εδώ και από τα 20. Για πες. Ήδη άρχισε. Εγώ εχθές, σε τολούς όπως μιλούσαμε, έλεγα και σε τολούν και ο προηγούμενος, γιατί ξέρω ποιος είναι, και ο Χριστέρας, ότι έτσι θα μας πάνε, με το Γάντι και φέτος. Και αν δεν μπορούν μόνο με το Γάντι, θα γίνουν όλα αυτά τα κομικά που γίνανε και πέρσι. Ο Γιώργος ο Σαββίδης έβγαλε μια ανάρτηση και συμφωνώ που λέει ότι η άλλη θέλει μια ομάδα να παίξει με εμάς στην Τούμπα, ας μας το λέει μια μέρα πριν. Τουλάχιστον να προλαβαίνουμε να κάνουμε και μεσανά φιλικό κάτι. Να προλαβαίνουμε βέβαια, στα κουμάντα μας. Ακριβώς. Κωστή, θα ήθελα να καταγγείλω κάτι για εχθές, δημόσια. Εχθές, μετά την αιμοδοσία, πήγαμε σε ένα μαγαζί. Κάποια κυρία είχε συμφωνήσει με το προσωπικό να της πηγαίνουν όλα τα πιάτα μπροστά της και να διαλέγει ό,τι θέλει, να πίνει ό,τι θέλει και αν περίσσευε κάτι, τρώγαμε κι εμείς. Είσαι κακεντρεχής και σε κλείνω. Εκείνη ξέρει, σίγουρα γελάει. Αλλά δεν μοιράζει. Γεια σου, δεν μπορώ να το στον αέρα. Βάλουμε για την κλήρωση. Boy. Πρέπει να έρθετε να δείτε το κλίμα που επικρατεί. Χθες δεν μπόρεσα να είμαι μετά σημάζοξη γιατί είχα μια βάφτιση έξω από τις Σέρες. Λοιπόν, αλλά πρέπει να έρθετε να δείτε, να γνωρίσετε τα παιδιά αυτά. Πώς είναι μεταξύ τους. Άνθρωποι που μπορούν να τους χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα γίνονται ένα. Είμαστε μια οικογένεια, είμαστε μια μεγάλη παρέα. Πέρα από απλά μια ραδιοφωνική παρέα. Το λέω συνέχεια. Όποιος μπήκε, όποιος ήρθε, όποιος μας γνώρισε, το κατάλαβε αυτό που λέμε. Το κατάλαβε. Είμαστε παρέα και εκτός από το 8-10. Μη σας πω περισσότερο μετά τις 10. Και είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον. Αυτά. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου Κωστή μου. Έλα αδερφέ. Είσαι ο. Είμαι και εγώ Κωστή. Κώστας είμαι. Πες κάτι να σε βαφτίσουμε για να σου πάρω λαμπάδα Ben 10 το Πάσχα. Δεν ξέρω πώς θες να με ονομάσεις. Σ' ακούω καιρό, απλά είναι η πρώτη φορά που παίρνω στο ραδιόφωνο. Είμαι 35. Αχ, Κώστα. Α, καλό, αυτό μου αρέσει. Αχ, Κώστα. Αχ, Κώστα. Έλα, Κωνσταντίνε, για πες. Είμαι 35, τόσα χρόνια πάω στο γήπεδο. Πήγαινα με τον πατέρα μου, τον έχω χάσει εδώ και 2 χρόνια, πηγαίναμε εκδρομές από εδώ από εκεί, χαμός. Και
αυτό που βλέπω τόσα χρόνια είναι ακριβώς το ίδιο έργο. Αυτό που θέλω, ας πούμε, αυτή τη βδομάδα, μέχρι να έρθει Τετάρτη, να πάμε αυτό, στο γήπεδο. Η αδημονία. Να γουστάρουμε όλοι. Με τον πατέρα μου πόσα χρόνια περιμέναμε αυτή τη στιγμή, πραγματικά δεν πρέπει να μας τη χαλάσει κανείς. Αυτό μόνο σκέφτομαι. Θέλω να σου πω ένα πράγμα. Να σου πω ένα πράγμα μόνο. Πολλοί κόσμος, όταν φεύγει αυτός που μας πήρε από το χέρι και μας πήγε για πρώτη φορά στο γήπεδο, γιατί συνήθως ο πατέρας είναι, όταν φεύγει, την ώρα που πηγαίνουν στο γήπεδο, η όλη μυσταγωγία, η όλη προετοιμασία, το κασκόλ, η θέση που θα καθίσει, πολλοί κρατούν τη θέση. Την κρατούν τη θέση. Είναι, θεωρώ, η στιγμή, δεν έχω χάσει τον πατέρα μου, αλλά φαντάζομαι ότι είναι η στιγμή που νιώθουν ότι είναι περισσότερο από ποτέ δίπλα τους ο άνθρωπος που έχει φύγει. Γνωρίζοντας, δηλαδή μου το έχουν πει άνθρωποι αυτό, ότι ξέρεις κάτι Κωστή, εκείνη τη στιγμή, επειδή είναι έντονα τα συναισθήματα, βγαίνει αυτό το πράγμα. Νιώθω ότι είναι εκεί μαζί μου, επειδή μαζί το ζούσαμε αυτό. Για όλους αυτούς λοιπόν, φίλε μου Κώστα, που έφυγαν και δεν πρόλαβαν να το ζήσουν. Για όλους αυτούς λοιπόν που δεν πρόλαβαν να το ζήσουν και έφυγαν, είτε πρόωρα είτε στην ώρα τους. Ήρθε η ώρα τους και έφυγαν σε μια μεγάλη ηλικία. Και για όλους αυτούς πρέπει την Τετάρτη να μπούμε στους ομίλους του Champions League. Απλά πράγματα. Έτσι ακριβώς. Και αυτό που κάνουμε πολλές φορές, οι Αθηναίοι είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή βλέπεις... Όχι ήτανε πέναλτι, όχι δεν ήτανε. Συνέχεια με αυτό το πράγμα ζούμε, πρέπει πλέον να τους αφήσουμε στην άκρη, να μην ασχολούμαστε μαζί τους. Τους είδαμε πέρσι πώς πέσαν οι μάσκες, πώς γίνανε ένα πράγμα εναντίον μας όλοι τους. Δεν θέλουμε τέτοιες φιλίες, δεν θέλουμε καμία συμμαχία, δεν την έχουμε ανάγκη. Αυτοί είναι λυκόφιλοι. Όταν μπόρεσαν, μας έπηξαν το μαχαίρι. Και ο κόκκινος, και ο πράσινος, και η κίτρινη. Απλά. Έτσι ακριβώς. Τι έλεγε, τι λέγαμε τόσα χρόνια, κάντε ομάδα, να κάνουμε ομάδα να κερδίζουμε αυτό, το χορτάρι. Το κάναμε Κωστή και είδες πάλι τι έγινε. Χάσαμε στο δικαστήριο. Δηλαδή, τώρα θα κάνουμε ομάδα που θα κερδίζει και τους δικαστές και τους διαιτητές και τους δούλους. Τα τρία δέλτα. Απλά. Έτσι ακριβώς. Απλά. Να είσαι καλά. Πάω και δεν γίναμε για τους τίτλους. Όλη την Τετάρτη στο γήπεδο φωνή, να φύγει η φωνή μας. Εγώ θα σε πάρω την Πέμπτη πάλι το πρωί. Αυτό. Θα και έχουμε... τη φωνή μου θα την ακούς μισή από αυτή που είναι. Έγινε Κώστα. Έγινε αδερφέ μου. Έτσι. Να ζήσεις και να θυμάσαι τον πατέρα σου και αυτά που σε δίδαξε. Να είσαι καλά. Να είσαι γερός. Όλοι στο γήπεδο με τρέλα. Έτσι. Όλοι. Πάμε. Όλοι, φιλιά. Όλοι. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πολύτεκνος αεροπατέρας 4 εδώ. Έλα, καλώς τον. Καλώς τον. Φίλε μου, μια που είπε και τον πατέρα, τον έστειλες και στο γήπεδο το Σάββατο, μετά από πολλά χρόνια. Πήγε και είπε μπαλίτσα. Πολύ χαίρομαι. Και τρελάθηκε. Πολύ χαίρομαι. Ναι, μεγάλη υπόψη. Είναι που κάναμε ορισμό, επειδή είσαι πολύτεκνος. Έστειλες τον μπαμπά. Ναι, αλλά... Μπράβο. Ναι, ήθελα να πάει. Μπράβο. Έχει πολλά χρόνια. Αυτό να είναι πάει. Ζουμουσού λοιπόν. Πολύ χαίρομαι που το κάναμε να αυτό. Να στέλνεις ένα μεγάλο 72 χρονών άνθρωπο στο γήπεδο ξανά. Μου λέει μπορεί να πήγα με λεωφορεία, να ταλαιπωρήθηκα από Σταυρούπολη να πάω. Μια χαρά λέει. Πόσα χρόνια πήρες πατέρα πες. Πήρες μια πενταετία πλάς. Πήρε. Να σε στέλνω κάθε εβδομάδα. Στέλνω, δεν με αργέστε. Εγώ δεν δίνω σημασία τι λένε όλοι οι άλλοι. Μόνο την Τετάρτη με νιάζει. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν τα παπαγαλάκια, τους αφήνω να μιλάνε. Τετάρτη να πάρουμε την πρόκριση και να χτυπιούνται τα παπαγαλάκια τα ίδια από μόνα τους. Μην μπαίνουμε στο τρυπάκι που θέλουν να μας βάλουν. Μην πέφτουμε στην δεν παγίδα τους. Δεν δίνουν σημασία. Αυτό δεν θέλουν. Με αγγίζουν. Θέλουν αυτό που έγινε εν μέρη από το Σάββατο, αλλά και επειδή εμείς μετά από την περσινή κλοπή, μετά από όλο αυτό που έγινε, αρκετός κόσμος έχει αντιληφθεί τι γίνεται, αυτό που λέμε. Προσέξτε, δεν στέκομαι ακριβώς στην ουσία, είναι δεν είναι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Στέκομαι σε όλο το υπόλοιπο το οποίο χτίστηκε αμέσως. Για να αποδομηθεί το θετικό κλίμα, η άβρα που υπάρχει, η τρέλα του κόσμου για να δει την ομάδα να μπαίνει στους ομίλους. Αυτό φοβούνται. Κατάλαβες, αυτή είναι η ιστορία. Κωστή, δεν με αγγίζουνε. Ναι. Δεν με αγγίζουν, πώς θα το πω πιο πολύ, αλλά δεν με αγγίζουν ό,τι πρέπει να πούνε. Έτσι απλά. Δεν, έχουν κάνει τόσα αυτοί, είναι σαν να μιλάει τον Έρωνας για πυροπροστασία. Αυτό. Ο Ηρώδης για τα παιδικά δικαιώματα. Άσε μας τώρα, δεν δίνω σημασία καθόλου. Έτσι. Θέλω να πω και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την αιμοδοσία χθες. Εγώ δεν μπορώ, παιδιά, έχω στίγμα μεσογειακής αναμίας και δεν μπορώ να δώσω, δυστυχώς. Αυτός ο Μπίμπιπ, ο Ντούλεϊ, ο Μπίμπιπ.
Ο Ντούλεϊ. Ναι, παιδιά, συνεχίστε. Συγχαρητήρια μόνο που τα ακούω, τρελαίνομαι. Στο Σαρατό έδινα, δεν ήξερα όμως ότι είχα στίγμα. Τέλος πάντων. Έγινε, αδερφέ. Βάλετε και στην κλήρωση 908 Χαράλαμπος. 908. Και τα λέμε. Έγινε. Μπαίνετε στην κλήρωση. Μετά την Πέμπτη που θα πανηγυρίζουμε. Αυτά. Αυτά. Ήρθε η ώρα. Να σε καλά. Έγινε. Πάμε. Δεν κάναμε διάλειμμα. Αναστασία μου. Άλλη μία γραμμή και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε. Πέσαμε, πέφτουν όλοι μαζί. Όλοι μαζί πέφτουν. Λοιπόν, ξαναλέω, πριν πάμε στο διάλειμμα. Αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, εκπληκτικές παγωτάρες, τρώτε εκεί. Υπάρχει μία πατέντα, μία μυστική συνταγή που την έχει μόνο ο Νικολαίδης. Velvet Dimbosco. Θα με θυμηθείτε. Θα κλαίτε μόλις τελειώνει το κυπελάκι και το κονάκι. Θα κλαίτε και νουαζέτα, φουντούκι και νάνα μέλια και σορμπέ μόσχιον και βέβαια όλα τα γνωστά. Τσοκολάτα, αυτά και τα λοιπά, βανίλια, φράουλες. Καταλαβαίνετε. Παγωτάρες. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Επίσης δεν ξεχνάτε. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης 52 χρόνια δίπλα στον πελάτη, δίπλα στον καταναλωτή, δίπλα στη γειτονιά. Εκεί, στο Κορδελιό. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Και τι δώρα θα δώσουμε και φέτος. Μπήκαμε τη χρονιά με ένα κινητό δώσαμε προχθές. Nokia 130 ευρώ. Και τάμπλετ και τηλεοράσεις και σκούπες και αφιγραντήρες. Και τώρα ερχόμαστε σε λίγο καιρό με δωράκλες από την ΑΕΓΕ. Θα σας πω περισσότερα. Πέρσι πάλι τρελάναμε, σπάσαμε το κοντέρ με τα δώρα. Αυτό θα κάνουμε και φέτος. Δεν ξεχνάτε φυσικά ότι εκεί βρίσκεται από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο ό,τι θέλετε για το σπίτι σας, για τη δουλειά σας. Ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, 4 μαγικά χαρτάκια. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. 4 τελευταία, δεν αύριο, αλλά αυτά είναι. Δεν έχουμε άλλα. Τελειώνουμε. 10 και 1 στέλνουμε τα 4 τελευταία ονόματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. 4 τελευταία μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα, για το κομβικό παιχνίδι, το ιστορικό παιχνίδι της Τετάρτης. ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Και 5 μπλουζάκια, ΠΑΟΚ Ανόβερο. Επιστρέφουμε! Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πέσαμε μουτσο. Μεθ επόμενος, ναι. Γεια σας. Έλα, καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Σε ακούω τακτικά καθημερινά, αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Είμαι συντριβανίσιος νούμερο 2 του Παυλάρα, φιλαράκι. Είσαι συντριβανίσιος, είσαι μεγάλος. Είμαι 64. Άντρε φίλε, δεν ακούγεσαι. Για ποιο, ακούνε σε ποιο νιάτο ακούγεσαι. Αφού σου είπα είμαι φίλος του Παυλάρα και μικροδείχνω, κατάλαβες. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Παοκάρα, Κωστή μου, σε ακούω καθημερινά. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σου. Να σε καλά. Ήθελα να πω στην κλήρωση των εισιτήρων, αλλά δεν ξέρω να σε ρωτήσω εμείς. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε έτσι σήμερα. Είμαστε αναγκασμένοι σήμερα τελευταία μέρα. Τις προηγούμενες έδωσες και με τα τηλέφωνα. Μόνο έτσι. Βρες κάποιον που μπορεί να στείλει μήνυμα να το κάνουμε όπως έχουμε πει. Δεν μπορούμε να πούμε έτσι τηλεφωνικό στα λεφτά. Δεν γίνεται, αδερφέ. Δεν γίνεται. Καλά, γιατί δεν δηλαδή, μπορεί να δώσεις και το τηλέφωνο στον αέρα, το κινητό δεν γίνεται να το δώσεις. Δεν πρέπει κιόλας. Καλά, Κωστή μου. Εντάξει. Εύχομαι στην Παοκάρα μας την Τετάρτη να περάσει. Να χαρούμε λιγάκι γιατί τόσα χρόνια έχουμε πάει πολύ στενά χώρια. Από όλους. Δεν μας έχει δοθεί τίποτα χαρισμένο. Τίποτα. Για όλα βασανιστήκαμε. Ακόμα και τώρα για να μπούμε ομίλους, παίζουμε ομίλους πριν μπούμε στους ομίλους. Απλά πράγματα. Να σε καλά, συντριβανίσια. Ευχαριστώ, παλικάρι μου. Να σε γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Εδώ είμαστε. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Κωστή. Ο Βαγγέλης είμαι. Γεια σου, Ευαγγέλη. Τι κάνεις. Καλά, αδερφέ. Λοιπόν, δεν έχω να αναφέρω τίποτα για την αγωνιστική που έγινε. Δεν μας ενδιαφέρει. Πολύ γουστάρω που δεν μας γουστάρουνε. Α, καλά. Πιο πολύ. Πιο καλός ήμουν όταν τώρα πιο πολύ τρέλα. Βάλαμε καταρχήν για τα μπλουζάκια. Ναι. Μπας και το τύχουμε να το φορέσουμε και να πάμε την Τετάρτη το βράδυ στο γήπεδο. Μπράβο. Πες μου λίγο, τρία τελευταία ψηφία. 760. Ωραία. Σε έβαλα ήδη. Και αυτό που έχω να πω μόνο, την Τετάρτη όλοι μαζί με μια φωνή, 12 και 3 πανηγυρίζουμε. Έτσι. Με τα εόρτια την Πέμπτη το πρωί στο ραδιόφωνο. Αυτό. Αυτά, μακάρι να δώσει Θεός. Μου και καλή εβδομάδα σε όλους. Μακάρι να δώσει Θεός. Αφού περάσουμε, η εκπομπή το πρωί της Πέμπτης δεν θα έχει προηγούμενο. Αυτό σας έχω πει. Την περιμένω κι εγώ πάρα πολλά χρόνια. Να αρχίσουμε γλεντιά. Γι' αυτό δεν έχω βάλει καθόλου σεντονόβια. Αλλά αυτό που έχουμε φτιάξει και είναι στο YouTube, που είναι ο ύμνος
του Champions League μαζί με τις Ιαχές από την Κερκίδα, από την Τούμπα. Δεν τις έχω βάλει αυτή τη φορά. Αφού μπούμε τότε. Κάθε μέρα θα το ακούτε. Κάθε μέρα. Αυτά. Έγινε, Ευαγγέλη. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. 23-10. Μην παίρνετε 23. Δεν το σηκώνουμε. 23-10. 287-888. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Όλη αυτή η διαδικασία μέσα αυτό το καλοκαίρι. Τα μάτς με τη Βασιλεία. Τα μάτς με τη Σπαρτάκ. Το μάτς με τη Μενφίκα. Όλο αυτό είναι ζουμουσού. Όλο αυτό που παίζουμε όμιλο Champions League πριν μπούμε καν στον όμιλο Champions League. Ένας δρόμος γεμάτος δυσκολίες, γεμάτος παγίδες που μας ανάγκασε να υπερβάλλουμε αυτό, να δώσουμε όλη την ικμάδα της δύναμής μας. Κόσμος, παραγωγή, δημοσιογράφοι, παίκτες, μασέρ, γιατροί, όλοι, προπονητές, όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια ΠΑΟΚ ζει και αναπνέει. Για αυτή τη στιγμή, γι' αυτό σας έλεγα, μέσα στη βδομάδα μου λέγατε 4-5-0 με τον Αστέρα, παιδιά. Δεν μπορεί, δεν είναι ρομπότ, δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι. Δεν γίνεται το μυαλό να μην είναι στην Μπενφίκα. Γι' αυτό τα φοβάμαι αυτά τα καταραμένα μάτς πριν από τέτοιους αγώνες. Αλλά η ομάδα ανταπεξήλθε, παρότι είχε κόντρα διαιτησία, το λέω συνέχεια, για να το ακούν αυτοί που προσπαθούν να μας πείσουν, ότι και πάλι ευνοηθήκατε, πάλι λέει θα το πάνε, όπως και πέρσι. Όπως και πέρσι. Σταματήστε την καραμέλα και το παραμύθι από νωρίς. Γιατί δεν αποβλήθηκαν οι δύο παίκτες του Αστέρα Τρίπολης, γιατί δεν δόθηκε πέναλτι στον Λουάρντα. Γιατί δεν βάλατε το VAR για να μας αλύσετε τον έρωτα για δίθεν εύνοια. Γιατί δεν το κάνατε. Βάλτε το να ησυχάσουμε. Δεν θέλουμε τίποτα από εσάς. Δεν θέλουμε τίποτα. Το ίδιο πράγμα που ξεκινήσατε πέρσι από τον Αύγουστο και είδαμε τι έγινε μετά το Φλεβάρι. Και πόσο ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ. Που του κλέψαν ένα πρωτάθλημα. Μου κλέψαν ένα πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια, μετά από 33 χρόνια. Με αισχρό τρόπο, με συχαμένο τρόπο. Οι ίδιοι που κατηγορούσαν άλλους για χάρτινους. Μέσα στα δικαστήρια. Δεν θα μπούμε στην παγίδα. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνεις, Κωστή, καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Είσαι. Ο Αλέξανδρος. Γεια σου, ρε Αλέξανδρε. Τι να πω, κοιτάξτε να δείτε. Με έναν Αλέξανδρο μπροστά και έναν Αλέξανδρο πίσω, δεν έχουμε φόβο. Με την Μπενφίκα θα τους τσακίσουμε, όχι θα τους κερδίσουμε. Θα τους τσακίσουμε, γιατί είναι και η γιορτή του Αλεξάνδρου 30 του Αυγούστου και θα είναι το καλύτερο δώρο για όλους τους Αλέξανδρους. Αυτό δεν το σκέφτηκα, φίλε, αυτό. Έμα τώρα, τι να σου πω. Είναι Αγίου Αλεξάνδρου, σωστά. Τι να σου πω, σκέψου, ντε. Λοιπόν, βάλε με και στο μπλουζάκι, σε παρακαλώ. Βεβαίως. 249. Μακάρι να το πάρω, να είμαι και ντυμένος σωστά την υδραδιά εκείνη. 249. Τι να πω, Κωστή, κοίταξε να δεις το πρωτάθλημα. Αυτό έλεγα, ότι κερδίσαμε τελικά. Κερδίσαμε. Τους κερδίσαμε, μα φυσικά. Χάσαμε πόσα γκολ. Φυσικά. Χάσαμε πέναλτι τον Ουάρντα, τον τζακίσανε το μελαχρινάκι. Μα τον πέταξε στην κάτω τούμπα. Τζακίσανε εκεί πέρα. Πολύ ξύλο έφαγε. Άφησε ο διαιτητής. Γι' αυτό σου λέω, Ύπουλο, όταν δεν έχεις παίξει μάτς πριν, παρότι ο διαιτητής έδωσε έναν ύπαρκτο πέναλτι με την Μπενφίκα. Έτσι. Ναι, ναι, όταν όμως έχεις παίξει τα ευρωπαϊκά μάτς αυτά στη σειρά και βλέπεις πως παίζουν οι διαιτητές και επανέρχεσαι σε αυτή τη ζωφερή εδώ πέρα, σε αυτή τη σάπια κατάσταση, τρελαίνεσαι και λες τι θα γίνει. Θα γίνει πάλι το ίδιο πράγμα φέτος. Εν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια, ρε Κωστάκη. Και ξέρεις κάτι άλλο. Εδώ τώρα εμείς οι παοξίδες, οι παλιοί κιόλας, είμαστε πολύ πιο ένθερμοι από ότι οι καινούργοι. Μην το νομίζεις ότι κάθε γενιά, η καρδιά μας χτυπάει. Κάθε γενιά έχει τον τρόπο της. Η γενιά, εσύ είσαι πιο μεγάλος από μένα. Εμείς είμαστε κάπου στη μέση. Δεν είμαι ούτε 20άρης, ούτε 60άρης, 65άρης. Η νέα γενιά έχει βάλει πολύ τα social media μέσα στη ζωή της με τον ΠΑΟΚ. Το Instagram, το Internet, το διαδίκτυο, το YouTube, έτσι, τα Facebook, αυτά. Οι παλαιότεροι δεν είχαν. Περίμεναν να βγουν τα σπορ πρωί. Να βγουν ένα τα ράδιο είχαμε. Ένα ράδιο και τηλεόραση ασπρόμαυρη. Ούτε ράδιο. Τι ράδιο, δεν υπήρχε αθλητικό ραδιόφωνο. Τα σπορ του Βορρά, το μεγάλο μέγεθος, Σάββατο αργά το βράδυ για να προλάβουμε την Κυριακάτικη έκδοση. Ξέρεις ότι μάζευα από τα σπορ του Βορρά μικρός. Παλιά από κόμματα. Αυτά είναι, φίλε, αρχείο. Τα γκολ του ΠΑΟΚ, ναι, τα είχα κάνει λεύκομα. Έτσι. Αλλά τώρα βέβαια το έχασα αυτό. Έγινε, Αλέξανδρε, να είσαι γερός. Ευχαριστώ. Και άντε και με την νίκη δουλειά, και μην το βάζετε θετική κάτω. Και αυτοί κάτω, άστος να τραγουδάνε όσο θέλουν.
όσο θέλουνε από κάτω. Ας τραγουδάνε, τον κόλ τους κάτω να χτυπάνε, ο ΠΑΟΚ θα είναι πρωταθλητής και κυπελούχος. Αυτό. Έγινε, Αλέξανδρε. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Γεια σου, χαιρετώ. Μεγάλε Κωστή. Γεια σου, Αλέξανδρε. Δεν αλλάζουμε τίποτα από όσα λέμε για τον ΠΑΟΚ. Ό,τι και να γίνει την Τετάρτη. Ό,τι και να γίνει. Ο δρόμος είναι μπροστά. Είναι στρωμένος. Βλέπουμε τις τεράστιες προόδους που έχει κάνει η ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Νομοτελειακά πηγαίνουμε για εκεί. Το ξαναλέω, ό,τι και να γίνει. Φυσικά, με όλο μας το είναι. Με όλο μας το είναι, θέλουμε την Τετάρτη το βράδυ να πανηγυρίζουμε την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Με όλο μας το είναι. Αλλά δεν αλλάζει, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαστε καλή ομάδα αν δεν περάσουμε, ας πούμε, ή ότι ξαφνικά ήρθε η καταστροφή. Το λέω για την ελάχιστη περίπτωση που δεν θα περάσουμε. Αλλά ούτε καν θέλω να μπω σε αυτή τη σκέψη. Ούτε καν. Καλημέρα Κωστή, το περίμενε. Είμαστε όλοι στο ίντερνετ για την παοκάρα μας. Γεια σου David. Γεια σου αδερφέ. Σταμάτησε το νούμερο στις 20.112. Στα 20.112 εισιτήρια. Αν βάλετε και αυτά που θα δοθούν για τους ανέργους, χορηγούς κτλ. Το νούμερο είναι 22.000 παιδιά. Είναι συγκλονιστικό για την εποχή. Συγκλονιστικό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα, πιστεύω τώρα με κατάλαβες. Είσαι και βραχνιασμένος και δεν σε κατάλαβα. Μπα δεν θα καταλάβεις, ας το. Ο Δήμος είμαι. Έλα ρε Δήμο, έλα, έλα αγόρι. Έλα. Πρώτα απ' όλα βάλαμε για το... για την μπλούζα. Για την μπλούζα. Μπήκες, κάτσε ναι, λίγο. Ναι. Σε πέντε... είμαι και λίγο, ναι. Τέλος πάντων, 5.95. 5.95. Τέλεια. Ωραία. Τέλος πάντων. Απλά εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Όχι, ας το μάτσι με την Μπενφίκα θα έρθει, ωραία. Όποιοι νομίζανε ότι το πέναλτι, ότι ήταν μούφα, ότι τέτοιο, απλά να πιω λίγο ξυδάκι. Κάνει καλό. Όχι λίγο, και τα μιτζάνα, άμα θέλεις. Και, και τα μιτζάνα και με απ' όλα. Και άμα θέλουν αυτές οι δεξαμενές που μαζεύουν το πετρέλαιο, να πούμε εδώ στο καλοχώρι, να βάλουμε ένα βατήρα, όποιος θέλει να το γεμίσουμε με ξύδι, να πέσει μέσα. Με ξύδια να πίνουν αβέρτα. Με... και όχι από το απλό με το ξύδι, αυτό που γίνεται από το κρασί. Με το μπουρί της σόμπας. Με το φουγάρο του καράβι. Έτσι. Έτσι. Παρακαλώ, έτσι. Όχι από το απλό, αυτό που γίνεται από το κρασί γίνεται ξύδι. Είναι πιο ωραίο. Μ' αρέσεις. Ναι, ναι, είναι ωραίο. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στην παοκάρα μας τώρα την Τετάρτη. Έχουμε το καλό να μπούμε και στους ομίλους, να το τεντώσουμε μέσα στην Τούμπα. Θα έχουμε να λέμε, Ναι, ναι, πολλά Κωστή. Έγινε. Φιλιά. Καλή σου μέρα. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. 2310-287-888. Τέσσερα εισιτήρια δίνουμε μέσα από τα μηνύματα. Τέσσερα μαγικά τελευταία χαρτάκια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Μπενφίκα την Τετάρτη το βράδυ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. 1,24 ευρώ είναι συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, κληρώνουμε 5 μπλουζάκια και μέσα από τα μηνύματα 5 μπλουζάκια ανώβερο συλλεκτικά. Θα πάνε τα δώρα από το Ρετούς, από την Αγγελική, όπως συμφωνήσαμε με τον Χρήστο από το ανώβερο. Και 5 μπλουζάκια τέτοια θα δώσουμε. 5 σήμερα και 5 αύριο. Και μέσα από το σταθερό, αν θέλετε, και μέσα από το μήνυμα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Χαμός γίνεται σήμερα. Πάλι. Ναι. Ναι. Καλώς το καλημέρα, παιδί. Κωστή. Καλώς το ναι. Έλα, Γιάννη μου. Καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έλα, αδερφέ. Ζήτω ενίος ΠΑΟΚ. Ζήτω, φίλε. Ζήτω. Ζούμε για τον υπερπάντο αγώνα της Τετάρτης. Αυτό. Όλο μας το μυαλό είναι εκεί. Όλο μας. Δεν μπόρεσα να δω χθες, δεν ήμουν εδώ. Δεν πειράζει, εγώ τώρα ξεκίνησα διακοπές. Έχεις δώσει πολλές φορές το παρόν. Όσοι δεν μπορέσετε χθες, οποιαδήποτε άλλη στιγμή θέλετε και νιώθετε εντάξει με τον εαυτό σας. Συγχαρητήρια σε όλους όσους ήρθαν χθες. Πάμε δυνατά, ζούμε σου. Αυτό φίλε, όπως το λες. Είμαστε στο πλευρό του ενίου ΠΑΟΚ. Έτσι. Ζούμε για την Τετάρτη. Αυτό, τίποτα άλλο δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Γεια, καλή εβδομάδα. Πάμε δυνατά και. Και μην ασχολείστε με τους άλλους. Καθόλου. Η λύση είναι μόνο μία. Απόλυτη αδιαφορία. Δεν ασχολούμαστε καν. Μιλάμε μόνο για τα δικά μας. Αυτό. Όλα τα χρόνια αυτό λέμε. Μόνο με τον εαυτό μας. Μόνο να κάνουμε μεγάλη ομάδα και τίποτα άλλο. Έτσι. Και δεν μπορεί να με ακουμπήσει κανένας. Πραγματικά τίποτα άλλο. Δεν θα μπορεί να με ακουμπήσει κανένας. Απλά πράγματα. Τίποτα άλλο. Μόνο με εμάς. Πώς θα γίνουμε εμείς δυνατοί. Έτσι.
και άστρος να κουρεύονται, ρε παιδί μου. Έτσι, πώς έτσι. Λένε. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Γεια σου, Γεωπόνε. Καλή εβδομάδα. Να σε γερός, να σε γερός. Πάμε παρακάτω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μετράμε αντίστροφα για το μάτς της Τετάρτης. Δίνουμε σήμερα 4 τελευταία μαγικά χαρτάκια. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα. Έλα, ακουστή, καλημέρα. Καλώς το Στέλιο. Γεια σου, σε ρε. Καταρχήν πάρουμε σφανίλες γιατί θα πάρω φόρα και θα ξεχάσουμε. Τα. Μπράβο. Παιδιά, δεν σας ρώτησα μεγέθη. Αυτά θα τα κανονίσουμε μετά. Όσοι ακούσετε το όνομά σας, θα πάρετε ένα τηλέφωνο να μας πείτε να πάω να πάρω συγκεκριμένα μεγέθη από το ρετούς. Πες μου τρία τελευταία ψηφία, Στέλιο. 283. Ωραία, σ' ακούω. Αυτοί εκεί στην ελληνική ραδιοφωνία σου κάνουν ένα Αθηνών, όχι ελληνική ραδιοφωνία. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι απαράδεκτοι. Βγήκε χθες ένας και είπε την ΑΕΚ ντροπή της προσφυγιάς για όλα αυτά που έχει κάνει και άρχισε τα χουντικά, θα σε ξανακλείσω και θα ξαναβγείς να κάνεις. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι ημιτικοί. Ο άλλος κάνει αθλητική κυριαρχία του στα διαλύματα τους έβλεπα να φανταστείς. Τον ΠΑΟΚ τον έβαλαν τελευταίο γιατί έβλεπα μια ταινία. Λέει αν έχει πρόθεση, τι δεν καραγκιόζει, δεν ξεφτυλισμένοι. Που τους έχουν διορίσει εκεί μέσα και παίρνουν λεφτά. Τι αν έχει πρόθεση, πάει και του πατάει επάνω στο γόνατο. Σοδεύεις... Που έχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι και αν έχει πρόθεση. Σοδεύεις τζάμπα ενέργεια τώρα. Στέλιο, μην πέφτεις στην παγίδα. Μαζί το δικό σου, του... μαζί το σου δικό είμαι. Του... Μαζί σου είμαι. Μπροστά κοιτάς τώρα. Αν ναι. Γυρίσεις το κεφάλι να κοιτάξεις πίσω τι υπόθηκε, τι γράφτηκε, τότε παίζεις ακριβώς το παιχνίδι τους. Όλο μας το μυαλό, ναι. Όλη η ενέργεια. Άκουσα με Στέλιο, μαζί σου είμαι, δεν διαφωνώ. Ναι. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σου. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ φρέσκο αυτό που έγινε πέρσι με την κλοπή. Γι' αυτό και είδατε τώρα ότι βγήκαν ξανά όλοι από τις τρύπες τους. Λοιπόν, αλλά δεν γίνεται το βλέμμα μας να μην είναι καρφωμένο απέναντι στο ματς με την Μπενφίκα. Ό,τι άλλο προσπαθεί να μας προσανατολίσει είναι εκ του πονηρού. Είναι λάθος. Κάνουμε το παιχνίδι τους, φίλε. Άκουσε με, άκουσε με. Σίγουρα και εγώ για το παιχνίδι της Τετάρτης η ομάδα πρέπει να είναι, δεν δικαιολογείται το παραμικρό λάθος. Όποιος είδε το τελευταίο παιχνίδι της Μπενφίκα από χθες με τη Sporting σε χρόνο 0 πώς έκαναν τον γκολ. Είναι πολύ γρήγορη ομάδα, θέλουν όλοι να υπερβάλλουν αυτό φίλε και ο κόσμος στην κερκίδα μπορεί το μάτς να πάει τελείως καλά, που να στραβώσει, να θέλουμε να ισιώσει. Ο κόσμος πρέπει να είναι όπως ήταν με τη Σπαρτάκ και ακόμα παραπάνω, ακόμα πιο πολύ φωνή. Γιατί παίζουμε με καλή ομάδα, δεν παίζουμε με κανένα χωριό όπως παίζουν οι άλλοι με βίντεο κλαμπ. Εμείς παίζουμε με ομάδες. Πώς το είπες. Ναι, οι άλλοι παίζουμε, εμείς παίζουμε με μεγάλα κλαμπ και αυτοί παίζουμε με βίντεο κλαμπ, ρε φίλε. Δεν είναι. Το επίπεδο της Μπενφίκα απλά είναι το αδύνατό τους χαρτί, είναι στην άμυνα. Εκεί πρέπει να τους χτυπήσουμε. Αυτοί όσο θα περνάει η ώρα θα θέλουν τον γκολ. Εκεί μπορούμε τώρα, δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει μπροστά. Θέλεις με γρήγορες αντιπιθέσεις να τους κάνεις ένα γκολ πρώτος και μετά να τους πέσεις αντικάτα με τον ποντίκι. Μεγάλη λεπτομέρεια θα είναι σημαντική ποιος θα προηγηθεί πρώτος σε αυτό το παιχνίδι. Τεράστια. Αν πει γκολ, μπορεί να λήξει 0-0 και να περάσουμε 0-0, έτσι. Μακάρι φίλε, χρυσό αποτέλεσμα θα είναι. Χρυσό. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λέω συνέχεια και φωνάζω, εγώ ούτε προπονητής είμαι, ούτε κανένας αναλύτης περισπούδαστος. Τι πρέπει να γίνει, να μηδενίσουμε τα λάθη μας στο πρώτο παιχνίδι. Στην Πορτογαλία κάναμε πολλά λάθη, αβίαστα. Λάθη που ήταν απόρρια και από το ανύπαρκτο πέναλτι και την ευρικότητα. Λάθη τα οποία είναι θέμα και θέμα άγχους και θέμα κούρασης. Πρέπει την Τετάρτη ειδικά τα αβίαστα λάθη να τα αποφύγουμε. Αυτοί τιμωρούν και το παραμικρό. Δηλαδή εύκολα πουλήματα έξω από την περιοχή. Συμμεταβιβάσεις εκεί στο κέντρο. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Να μην γίνει. Εύκολο λάθος. Αυτό εγώ λέω. Πιστεύω ότι τόσο κακό παιχνίδι όπως κάναμε εκεί μέσα δεν μπορεί να ξανακάνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εγώ το πιστεύω. Και εγώ το πιστεύω. Όπως και επίσης πιστεύω ότι πίσω αυτοί, όταν πιέστηκαν από εμάς, όταν εμείς δηλαδή πήραμε την μπάλα στα πόδια μας, όταν συνήλθαμε μετά από το μούδιασμα με την είσοδο στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πήραμε την μπάλα στα πόδια μας, αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει. Πίσω κάτι το οποίο είναι, ρε παιδί μου, τρομερό. Δεν είναι κανένα φόβητρο. Δεν είναι τίποτα αλήγιστο. Δεν είναι τίποτα άτρωτο πίσω στην άμυνά τους. Αν λοιπόν εμείς μπούμε με ενέργεια και δεν είμαστε παθητικοί, δεν είμαστε νευρικοί, δεν μας πνίξει το άγχος, δεν φοβάμαι τίποτα. Αλήθεια στο λέω. Κωστή, αλήθεια, αδερφέ. Βλαχοδήμο έχουν που πέρσι με τη μάζεψε 4 φορές, δε φίλε. Με τι ψυχολογία έτσι. Θα μπει ο Βλαχοδήμος τώρα μέσα στον Παρίνι, δυνατόν. Ένα δεν θα φάει. Ένα τουλάχιστον Βλαχοδήμο έχεις πίσω. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Μην το λες αυτό. Δηλαδή, ναι. Πώς μπορεί, τον έχεις απομυθοποιήσει, έτσι.
Αυτόν τον έχεις απομυθοποιήσει. Ναι. Τώρα... Άλλον ήταν ένας μεγάλος goalkeeper. Αυτό εδώ πέρα τον είχα πέρσι και τον είχα, να πούμε, τον είχα κάνει καρτοκοπή. Ακριβώς. Έγινε. Φιλιά. Φιλιά. Μέσα Οκτωβρίου θα αρχίσει στο κανάλι Ε1 αθλητική εκπομπή. Υπομονή, μέχρι τότε όλα τα παόκια. Συμφωνώ, Νανούκα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ναι, καλημέρα. Πάμε να πάρουμε. Ναι, καλημέρα σας. Μίλα. Στάσου, Μίγδαλα. Πέσαμε. Λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι, το λέω συνέχεια γιατί μπαίνουν και άτομα στην παρέα μας, μπαίνουν αργότερα στην παρέα μας. Υπενθυμίζουμε ότι γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26 για να μπείτε στην κλήρωση για 4 τελευταία μαγικά χαρτάκια που έχουμε να δώσουμε ως εκπομπή για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Επίσης, 5 μπλουζάκια ανόβερο κληρώνουμε σήμερα. Είναι καταπληκτικά τα δώρα σήμερα, όμορφα και ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Καμιά βδομάδα ακόμα άμα μείνεις μαζί μου, να ξέρεις, θα ποτιστείς πλήρως. Μόνη της το διάλεξε το χαλί, έτσι. Δηλαδή εγώ μέχρι ένα σημείο έχω δώσει συμβουλές, μόνη της η Αναστασία. Άνοιξε το! Δεν σας μυρίζει λαδόκολα? Εμένα μου μυρίζει λαδόκολα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε γραμμούλες. Ξαναλέω τελευταία φορά γιατί σε έχω ζαλίσει το παχύεντερο. Κληρώνουμε 4 τελευταία μαγικά χαρτάκια. 10 και 5 θα στείλουμε. 10 και 5 θα στείλουμε τη λίστα με τα ονόματα. Άρα όσοι προλάβετε τώρα. 10 και 5 λεπτά η Μαριλής που τη φυλάει τη λίστα σαν κόρη οφθαλμού, σαν κόρη και σαν γιο οφθαλμού. Μην τυχόν και χάσουμε τα ονόματα. Θα στείλουμε τα 4 τελευταία ονόματα. Μπαίνετε λοιπόν στη διαδικασία, γράφετε FM από το κινητό σας, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Τι ωραίο χαλάκι είναι αυτό. Τι ωραίο, πώς μου αρέσει αυτή η βραχνάδα που βγάζει ο Μαγνήτης που είναι πάνω στο κλαρίνο. Πώς γουστάρω, ρε Αναστασία. Πάμε. Και 5 μπλουζάκια ανόβερο, έτσι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κουφί. Καλώς το κορίτσι. Ο Χριστόφερος είμαι. Χριστόφερε, είναι τόσο μπουκωμένο το μικρόφωνο που δεν σε κατάλαβα, αγόρι μου. Λίγο μακριά. Λίγο μακριά. Έλα, αγόρι μου, έλα. Καλά είσαι. Έλα, Χριστόφερε μου, έλα. Τώρα σ' ακούω. Αλλά κάτσε, πήρα για την ημέρα, ζούμουσου. Ζούμουσου, η Παλακάρα θα κερδίσει, θα περάσει ο μήνος. Μπράβο, ρε Χριστόφερε. Πήρα για τα μπλουζάκια, γι' αυτό πήρα την ημέρα. Σε βάλω για τα μπλουζάκια, Χριστόφερε. Πες μου λίγο τελευταία ψηφία. 8-8-22-2. 8-2-2? 8-8-2-2. Ωραία. 8-22 λοιπόν. Έγινε, Χριστόφορε. Να σε καλά. Καλημέρα. Να σε καλά. Πάμε αργάτω. Τι να σώσεις. Δεν μπορεί να το σώσεις. Πάμε. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι γίνεσαι. Έλα, αγόρι μου. Τι μου κάνεις. Καλά, αδερφέ. Αντρέα, εσύ είσαι ή σε μπέρδεψε και εσένα. Ο γιος Χριστόφορο. Τέλεια, φίλε. 0-2. Τι μου γίνεται. Ναι. Δεν έχω αναγνώριση, σας το έχω πει. Μέσω στούντιο. Δεν έχω καν τηλέφωνο μέσω στούντιο. Είναι όλα από τον ηχολήπτη από εκεί. Δεν έχω αναγνώριση. Για πες λοιπόν, Λιτόχωρο. Για πες, Γιώργαρα. Ναι. Όλα καλά, ρε φίλε. Η ομάδα, μάλλον. Όλα καλά προχθές. Εντάξει, κουρασμένη ομάδα. Παίξαν και λίγο σφιχτά. Ναι. Πολύ σκληρά. Και όλα στο μυαλό είναι εκεί, φίλε. Αυτά τα μάτσα φοβάμαι. Ξέρετε πώς γίνεται η γκέλα. Να κάνει μια. Άστο, μην το συζητάς. Από τους μαδούλες να φοβάσαι. Έτσι. Αυτά. Θα φοβάσεις την κλήρωση, Κωστή. Να σε βάλω και εσένα στην κλήρωση. Ναι. Μερομηνία γέννηση. 8-5-74. Όχι, δεν τα. 8-74. Α, το έχεις κάνει, ναι. Έτσι. Το τηλέφωνο σου. Μπράβο, ρε φίλε. Ναι. Έγινε. Έγινε, Κωστή μου. Καλημέρα, μεγάλο ψυχάκι. Φιλιά πολλά. Να σε καλά. Yeah. Πάμε. Ακόμα ένα τεταρτάκι προλαβαίνετε. Για 4 εισιτήρια. ΠΑΟΚ Μπενφίκα και για 5 μπλουζάκια. Ανόβερο. Σουφού ΠΑΟΚ Ανόβερο. Καλημέρα σας. Ναι. Να φύγει ο Δόνης. Καλώς λοιπόν, το παιδί. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω στο σταθμό σας τηλέφωνο. Και η τελευταία. Και η τελευταία, σαφώς. Θέλω να διαμαρτυρηθώ σαν γνήσιος ο παππούς του Αστέρα Ραχούλ, του Αστέρα Τρυπόλεως. Βεβαίως. Τρυπόλεως και Τετραπόλεως Αναμαλάχη καμιά φορά. Βεβαίως, Αναμαλάχη. Λοιπόν, θέλω να με βάλεις οπωσδήποτε στην κλήρωση και οπωσδήποτε να κερδίσω το φανελάκι, το μπλουζάκι. Για να το στείλω, ρε Ραϊμάρια, κατάπιστα.
τον πολυτραυματία που όλοι τον έχετε ξεχάσει. Όλοι. Το τον Όσκαρ. Τον Όσκαρ, βρε, χαμένο παρδάνικε. Τι Όσκαρ, ρε. Τι Όσκαρ, ρε. Υπάρχει... Όσκαρ, Όσκαρ, Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Τι Όσκαρ. Πολυτραυματίας. Δίπλα στο λεξικό στο πι υπάρχει μόνο Λεβέκ. Οτιδήποτε άλλο μου πεις δεν το δέχομαι. Υπάρχει άσπρο. Είσαι αγράμματος, ανίδιος, ανιδιοτελής και πώς το λένε, αναερόβιος. Βεβαίως. Τι να σε πω τώρα. Για πες για τον πολυτραυματία λοιπόν. Ο πολυτραυματίας που όλοι σας εσείς τον ξεχάσατε, όλοι, αλλά ο καλός ο άνθρωπος και ο καλός Θεός πάντα τον θυμάται. Ναι. Να σας τον στείλει στον δρόμο σας μαζί με τον Δόνη, παρέα, βοηθός προπονητή. Ναι. Λοιπόν, αυτά για την καλημέρα και παιδιά είμαι στον δρόμο για Καβάλα, προηγουμένως πριν από 10 λεπτά, βλέπω πίσω στο καθρεφτάκι να έχονται από πίσω ένα Mini Cooper και ένα Seat Ibiza, ένα τέτοιο πραγματάκι τέλος πάντων. Και κάνουν κόντρες πάνω στο δρόμο, αναποσβήνει ο ένας τα φώτα στον άλλο, δεν ξέρω τώρα αυτή. Άγνωστοι, γνωστοί ήταν, τι ήταν. Οριμότητα, φίλε, οριμότητα. Ναι. Περνάνε από μπροστά, έχουμε σταματήσει εδώ μεταξύ στα δεξιά στην Λωρίδα, την ΛΑΕ που λένε την έκτακτης ανάγκης, έχουμε σταματήσει τρία αυτοκίνητα να τους αφήσουν να περάσουν. Ναι. Ρε καραγκιός μπερδέ. Δεν ταιριάζει καλά μου στο σπίτι. Έχουμε σταματήσει. Εδώ άλλος μπήκε στην Αθηνόλα μίας οδηγούσε, λέει, μεθυσμένος στο αντίθετο ρεύμα. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Τι μου λες. Η άλλη κατέβηκε στη Σαντορίνη, λέει, και ξέχασε το γιο του στο καράβι. 12 χρονών. Κατεβαίνει, λέει, κάτι ξέχασα. Α, ναι, το παιδί μου ξέχασα. Δηλαδή έχει καεί. Την πεθερά μου είχα ξεχάσει. Άστο, την πεθερά σου, φίλε, καταλάβεις, δεν με πείδεις. Αυτό το έχεις προσχεδιασμένο. Με τον καπετάνιο είναι συνεννοημένος. Έγινε να φύγει ο Δόνης. Φιλιά, δεν είστε καλό σήμα. Άντε, γεια. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλό το παιδί. Καλημέρα. Καλό το παιδί. Είμαι ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου, ρε Αντρικό. Έλα, Νέα Υόρκη. Έλα, δεν είμαστε. Ήθελα μια παράκληση. Εσένα και τους συμπατριώτες μου, τα Καρντάσια. Ναι. Γιατί κλαίγονται και τι λέει ο ένας και το... Γιατί δεν κάνετε ανάλυση των αγώνα, να δούμε και εμείς στην ξενιτιά πώς παίξαν οι παίκτες, αυτός ο Σαμπά, ο άλλος αυτή. Γιατί δεν λέτε τίποτα για τους παίκτες πώς παίξανε. Είπαμε ότι ήταν ένα μάτς δύσκολο. Ναι, να δούμε πώς και εμείς. Είπαμε ότι ο Άρντα ήταν κορυφαίος. Εσένα περιμένουμε. Εμείς το μυαλό μας, ναι. Αντρέα. Ναι. Δεν το έχουμε σε αυτό που έγινε. Τέλος, το μάτς τώρα μας ενδιαφέρει η Μπενφίκα. Αυτό το μάτς. Έγινε, τι δεν έγινε. Τελείωσε, αυτό να είπαμε. Να πούμε πώς έπαιξε ο ένας, πώς έπαιξε τι πώς έπαιξε. Δεν παίξαμε καλά. Δεν παίξαμε καλά το Σάββατο. Δεν παίξαμε, αλλά... Και αυτό θέλω να ακούσω. Το Σάββατο δεν παίξαμε καλά. Και ο κόσμος και οι Αεριανοί και οι Ηρακλειδείς και αυτοί. Να ακούσουμε εμείς την ξενιτιά που είμαστε, να δούμε τι πώς έπαιξε ο ΠΑΟΚ, τι έκανε, έπαιξε, δεν έπαιξε. Και άλλος μου λέει τι λένε οι παπαγάλοι και οι τουκάνοι. Μπράβο. Και δεν είπαμε λοιπόν. Αυτά τα λένε συνέχεια. Ανδρέα μου, πώς έπαιξε το ο ΠΑΟΚ. Μυαλό μας δεν είναι στο μάτι του Σαββάτου. Ναι, το τελείωσε αυτό. Αλλά τι με νοιάζουν εμένα οι Αριανοί και οι Ηρακλειδείς, τι λέει ο κόσμος. Δεν μιλάμε μόνο για τους Αριανούς και τους Ηρακλειδείς. Και άλλοι λένε, όχι μόνο Αριανοί και Ηρακλειδείς. Περισσότερο. Μα τι έκανε η ομάδα το Σάββατο, περπάτησε. Περιμένω να ακούσω κι εγώ στην ξενιτιά να ακούω τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Περπάτησε. Δεν το είδες στο μάτς. Δεν το είδες. Πού να τα δούμε, κυρία μου. Δεν δείχνουν τη στούμπα στα παιχνίδια οι αντένα. Δεν έτσι, δείχνουν ποτέ. Μάλιστα. Δεν τα δείχνουνε. Εσάς περιμένουμε να ακούσουμε το ράδιο. Μάλιστα. Μόνο όλο τα εκτός. Στο διαδίκτυο μετά δεν μπορείς να μπεις να δεις τα γκολ της φάσης. Για διαδίκτυο, ρε φιλαράκο. Δεν υπάρχουν τέτοια διαδίκτυα και καλά. Εσένα περιμένουμε. Έγινε, Αντρικό. Εντάξει. Πώς έπαιξε. Περπατάει η ομάδα, τι έκανε. Δεν παίξαμε καλά. Το Σάββατο το μυαλό ήταν λοιπόν στο μάτς με την Μπενφίκα. Οι άλλοι παίζουν με τα κουφάλια και με τον Εύος μου. Φιλαράκο. Γεια σου, ρε Αντρίκο. Αλλά μιλάτε για τον ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Δεν αδερφέ, δεν συζητάμε τίποτα άλλο. Ναι. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο. Ναι, το ξέρω, για τον ΠΑΟΚ. Πώς, όταν αυτοί ασχολούνται μαζί μας, δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητο. Ανδρέα, πρέπει να το καταλάβεις. Πρέπει να το καταλάβεις. Την Τετάρτη θα πάρουν ζαβλάκωμα. Δεν θα μιλάει κανένας. Αυτό. Και θα βγει μουγκιά. Όλοι θα είναι μουγκοί. Να είσαι γερός, φιλιά. Φιλιά. Γεια σου, φιλαράκο μου. Γεια σου, Ανδρέα μου. Καλητήρα για την εκπομπή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έγινε. Φωνάζω. Να είσαι καλά. Γεια σου, φιλαρά μου. Είσαι και πρώτος. Έγινε, Αντρίκο, έγινε. Φιλιά στη Νέα Υόρκη. Φιλιά στη Νέα Υόρκη. Είπαμε. Το Σάββατο δεν παίξαμε καλά. Το μυαλό ήταν αλλού. Το μυαλό όλων μας. Τώρα δεν θα πρέπει να είναι στο τι έγινε το Σάββατο. Πάει σήμερα. Είναι Δευτέρα μεσημέρι, σε λίγο. Το μυαλό μας είναι την Τετάρτη.
Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας βάλει πάλι φυτίλια. Όποιος το κάνει αυτό, όποιος πέφτει στην παγίδα, να αναλώνει ενέργεια, να αναλώνει φαιά ουσία και να ζαλίζει το μυαλό του με το τι ήταν, τι δεν ήταν κτλ, πέφτει στη δική τους παγίδα. Αυτό θέλουν. Όλο μας το είναι, μυαλό, ψυχή, σώμα πρέπει να είναι στο μάτς Τετάρτης. Δεν αφήνουμε ούτε μία χαραμάδα για να τους κάνουμε το χατήρι. Σε καμία περίπτωση. Αυτό θέλουν. Θα νιώθουν ότι πέτυχαν το σκοπό τους. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, ρε. Τι κάνεις, αδερφέ. Καλά, αγοράκι μου. Καλά, δόξα τω Θεώ. Κατερίνη, εδώ. Σε κατάλαβα. Μπράβο, ρε αγόρι. Τι, όλα καλά. Πέρας καλά διακοπές. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ωραία, ωραία. Μπράβο, αυτό είναι. Θα το στείλω τα χαιρετήματά μου στη Νέα Υόρκη, στο Σάββατο του Μανίδη, Σαβράκη. Μπράβο. Το φίλο μου, σε όλους τους παοξίδες, Νέας Υόρκης, στην Αστόρια. Τώρα για το μάτς, Τετάρτης, θα πω ένα σκορ εγώ τώρα, Κωστάκη. Για πες. Όπως ξύπνησα. Όπως ξύπνησες. 3-0. 3-0. Ναι, ναι. Ωραίος που είσαι, φίλε. Σε πολύ ωραίος, να ξέρεις, έτσι. Σήμερα ξύπνησα και μου λέει... σου λέει το ξύπνημα. Ένα φλάσ. Μια φλασιά. Λέω, άμα, λέω. Και να σου πω και ποιο το βάλουνε. Α, έχεις δει και σκόρερ. Ναι, ναι, τους είχα δει στον ύπνο μου. Για πες, για πες. Μάτος. Μάτος, ναι. Προωθείται εκεί σε ένα κόρνερ, ένα μπουμπούλα, κεφαλιά μπροστά στη γραμμή. Πέλκας, με σούτ έξω από την περιοχή. Ναι, ναι, ή δεν έχεις δει τα γκολ. Όχι, 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 μπάσιμο. Μπάσιμο, μπάσιμο. Διείσδυση, είδες πως έλειψε προχθές. Πολύ έλειψε προχθές. Πολύ. Ναι, έτσι το είδα, ξέρω ναι, εγώ. Ναι, 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 ναι. Και... και από εκεί μετά μου βγήκε ένας μαύρος, ο άλλος μαύρος, ο Βαρέλα ήταν. Βαρέλα, σε πρόθεση. Ναι, φίλε. Χωρίς ναι, να υπάρχει κομμήνης. Όχι, όχι, όχι. Πάρα όχι. Πολύ ωραία τα είδες, ούτε, αδερφέ. Ούτε ο Μαωρίτσο δεν έκανε την μπάλα. Εντάξει, δεν την κάλυψε. Πάρα πολύ ωραία τα είδες, θέλω να σου πω. Ξέρω εγώ τι να πω τώρα, μα βγει αυτό το έργο. Θα το βάλω στο χόλι. Τίποτα, θα σε κάνω σποτάκι, φίλε. Θα σε κάνω σποτ να παίζεις. Θα σε κάνω σποτ. Ωραία, ωραία. Αλλάλη μου. Φιλάκια, ρε, να σε καλά. Να σε καλά κι εσύ. Να σε καλά κι εσύ. Είδατε όταν διαταράσετε αυτή η περίφημη ισορροπία που λέει ο Ρασβάν. The balance. Άλλη ομάδα χωρίς τον Μπέλκα, χωρίς τον Μαωρίσιο, χωρίς τον Βαρέλα, χωρίς ακόμη και το Λιμνιό, ο οποίος αποτελεί πλέον βασική επιλογή για δεξιά. Άλλη ομάδα είναι. Όπως είδατε, επίσης, ότι ο Βέρμπλουμ ακόμα δεν είναι έτοιμος. Το κατάλαβε και ο ίδιος. Το ξέρει και ο ίδιος ο προπονητής. Το ξέρει και ο ίδιος ο παίκτης. Ότι πρέπει σιγά σιγά αυτοί να ενσωματωθούν. The balance. Very important. Το είδατε. Άλλη ομάδα χωρίς τον Μπέλκα. Άλλη ομάδα χωρίς τον Μαωρίσιο. Άλλη χωρίς τον Βαρέλα. Άλλη χωρίς τον Λιμνιό. Ήδη μάνι-μάνι, 4 από τους 11 που είναι καλοκουρδισμένοι και έχουν βγάλει την ομάδα αίτητη μέσα στα ευρωπαϊκά μάτς. Φυσικά άλλη ομάδα θα δούμε και την Τετάρτη, το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Αλλά η ομοιογένεια, όταν διαταράστε, πεις τι να κάνω, να μην κάνει αλλαγές. Βέβαια πρέπει να κάνει. Θα σκάσουν οι παίκτες. Γι' αυτό τον έτο, γιατί τον Γκάνιας δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Στα κοντινά πλάνα που κάνει, όταν ο παίκτης ξεφυσάει, όταν ο παίκτης το βλέπεις ότι δεν έχει ανάσεις ο Γκάνιας. Γι' αυτό έβαλε τον Βέρμπλουμ στο τέλος. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια καλημέρα, σας. Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς το λατομείο. Ω, είσαι μεγάλη γάτα. Έλα ρε φίλε, αφού ακούω το μηχάνισμα στο βάθος. Ακούς το μηχάνισμα, αλλά δεν ακούς την όπισεν. Για βάλε. Ξαναβάλε λίγο, βάλε λίγο, βάλε λίγο όπιστε να κάνουμε τραγουδάκι, βάλε λίγο. Ένα, τόνος είναι δύο, πάνε. Τρία, πάμε. Κέφαλε μόνο για σένα, νιώθω τη ζωή μου στα χαμένα. Έπιασα τόνο. Ωραίος. Αγόρι μου. Θέλω να πω μια καλημέρα. Να την πεις, φίλε. Γιατί να μην την πεις. Το κεφάλι μέσα μετά τις διακοπές. Πήγα εκεί στην Καλυθέα, στη Χαλκιδική, πέρασα ωραία άσε που ήταν ένας πάνω στον άλλο, χαμός γινόταν. Ναι. Εσύ πώς πέρασες. Δόξα τω Θεώ. Οικογενειακά, κατέβηκα στο χωριό, είδα τους γονείς μου, τον αδερφό μου. Δόξα τω Θεώ. Ήρεμα. Απλά πράγματα. Γεμίσαν οι μπαταρίες. Γεμίσαν, αδερφέ. Ο ΠΑΟΚ δεν μας άφησε φέτος καθόλου να βαρεθούμε μέσα στο καλοκαίρι με μάτς ανά εβδομάδα
να η Βασιλεία, να η Σπαρτάκ, να η Μπεμφίκα, να αυτά. Αλλά αυτό είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Ουστάρουμε όλο αυτό που γίνεται. Φίλε, το χαμόγελο των Παοξίδων φάνηκε και στα διαρκές. Εμείς συμπληρώσαμε τις 20.000 και κλείσαμε και άλλοι είχαν 15. Άστο. Και με δύο δώρο και 12.000. Και με στο ένα το δεύτερο δώρο και τέτοια. Η δίψα του κόσμου, καταρχήν η αναγνώριση και η ευγνωμοσύνη για το double πέρσι, για τις χαρές που μας έδωσαν πέρσι και συνέχισαν να μας δίνουν και φέτος στην Ευρώπη, αποτυπώνεται εκεί. Αυτός είναι ο ρόλος του. Ναι, θα πεις και τη γνώμη στα τηλέφωνα και στις γραμμές και στο ίντερνετ και θα ποστάρεις και θα βάλεις και αναρτήσεις και. Όμως αυτός είναι ο τρόπος να αποτυπώσεις την ευγνωμοσύνη σου, την αφοσίωσή σου στην ομάδα, το εισιτήριο. Έτσι. Κωστή, έχουμε άλλη ψυχολογία. Έχουμε ανέβει επίπεδο και δεν το έχουν πάρει χαπάρι ακόμα. Μωρέ, μια οι ομαδούλες που ασχολούνται μαζί μας και θα ασχολούνται και θα βλέπουν και Τετάρτες και Σάββατο και Κυριακή θα κοιτάνε την Παοκάρα, δεν θα κοιτάνε τη δικιά τους ομάδα γιατί δεν βλέπονται οι ομάδες τους. Έτσι, και έρχονται να ασχοληθούν για ένα πέναλτι, ήταν δεν ήταν. Απλά πράγματα. Φεύγουμε πέρα, απλά από, πράγματα. Εκεί. Πέρα από εκεί. Βέβαια. Φιλιά πολλά, να σε γερός. Θέλω να με βάλεις για τη φανέλα, 7-6-6. 7-6-6. Και ο Θεός μαζί μου. 7-6-6. Γεια σου Λατομείο, θύμισε μου λίγο όνομα. Καλημέρα. Μου. Ηλίας. Έγινε Ηλία. Φιλιά. Να σε γερός. Καλημέρα Κωστή. Ζουμουσού. Ζουμουσού αδερφέ. Αυτό είναι φίλε. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Αυτό που λέμε. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή γιατί έχω πολλά να κληρώσω. Καλημέρα σας. Ναι. Το προγιούτρο λέμε. Καλή εβδομάδα. Γεια σου Γκόραν. Έλα λέμε, έλα πάμε για την Τετάρτη, για την πρόκριση αδέρφια ενωμένη. Πάμε γερά. Μας αρέσει που δεν τους αρέσουμε. Το γουστάρουμε αυτό το πράγμα να ασχολούνται μαζί μας. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Γουστάρω που ο Πρίγιο εκμέευσε το πέναλτι, αλλά Αλεξανδρή, πολύ το γουστάρω. Μ' αρέσει που ξεγέλασε την κουφάλα το διαιτητή που έπρεπε να έχει βγάλει με κόκκινη δυο παίχτες πριν πάνω στον Νουάντα. Τι να μας πούνε τα γατάκια, Πολύ το γουστάρω τον Πρίγιο που το πήρε το πεναλτάκι έτσι όπως το πήρε. Μαγιά του και άσους να λένε ό,τι θέλουνε. Πάνε να εξομοιώσουν τώρα τα πάντα με τον Πρίγιο. Πάμε παρακάτω, έχουμε μάχη. Έχουμε μεγάλη μάχη. Μεγάλη μάχη την Τετάρτη. Ναι, αυτοί ασχολούνται μαζί μας και άρχισαν να λένε ήδη. Και τα κανάλια και επίτηδες εχθές είδα την Ετένα, την αθλητική Κυριακή, δεν υπάρχουνε. Το γκολ το τρίτο έβγαλε ένα γκολ η ΑΕΚ. Το είπαν ότι ήταν καθαρό ενώ είναι μισός παίχτης μπροστά. Ναι. Και, και η ίδια φάση με τον Ολυμπιακό την είπαν offside. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι έτσι. Όλοι τους. Ό,τι και να κάνουν ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε τόσο πολύ. Δεν μπορούν να σταματήσουν αυτό το οποίο έρχεται. Τέλος. Ακριβώς. Όποιος προσπαθήσει με τερτύπια, με ψευτομαγκές, με λαμογές, με προπαγάνδα κύβδηλη να βάλει εμπόδιο, θα τον ισοπεδώσει ο ΠΑΟΚ. Τέλος. Ο λαός, ο οργανισμός, η οικογένεια όλοι. Δεν γίνεται να γυρίσουμε πίσω στα πέτρινα χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Νομοτελειακά. Λοιπόν, τέλος. Έτσι. Λοιπόν, επίσης είναι μια μεγάλη απόδειξη αυτό που φωνάζουμε από πέρσι. Φέρτε να βάλουμε το ΒΑΡ, κύριε. Άμα γουστάρετε. Μόνοι μας, δεν έχουμε θέμα. Φέρτε το ΒΑΡ. Όχι, φάνηκε για ακόμη μία φορά ότι είναι επιτακτική ανάγκη να είναι το ΒΑΡ. Γιατί αν ήταν το ΒΑΡ εχθές δεν θα μιλούσε κανείς και δεν θα λέγαμε και τίποτα και δεν λέμε και τίποτα. Δεν λέμε ότι ήταν πέναλτι. Εγώ λέω ότι δεν είναι πέναλτι. Και το πήρε μαγιά του ο Πρίγιο και καλά το έκανε. Λοιπόν, φέρτε το ΒΑΡ άμα είστε μάγκες. Φέρτε το. Το έχουν όλα τα κράτη. Όλα. Εκτός από εμάς. Αν θέλετε να είμαστε προηγμένοι. Λοιπόν. Αδερφέ μου, πρέπει να φύγω. Πάμε για την πρόσφαση. Κωστή, 9-15 τα τελευταία ψηφία με βάση για το εισιτήριο. Το εισιτήριο μόνο με μήνυμα, Αποστόλη. Μόνο με μήνυμα. Εντάξει. Βάλε για τη φανέλα. Βάλε για τη φανέλα και αν την κερδίσω.
Την παίρνει άνεργος ή πολύτεχνος. Αγόρι μου, αγόρι μου. Φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά. Για φιλιά. Πάμε για νίκη, αδέρφια, εγώ είμαι βραχνιασμένος ήδη από το Σάββατο. Προκαταβολή. Γεια, γεια, γεια. Προκαταβολή. Αυτό κόλ του πριν. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Φιλιά. Ζούμου σου, φιλιά. Λοιπόν, τέλος οι γραμμές. Τέλος. Πρέπει να κάνουμε κληρώσεις. Αναστασία, δώσε μου 4 νούμερα από το 1 μέχρι το 86. 2. Ναι. 2, 7, 18. Άλλο ένα. Και το 70. Και δώσε μου πάλι. Θέλω από το 1 μέχρι το 86. Έχουμε βάλει μέσα. Περίμενε, περίμενε. Εδώ έχουμε και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20. Από το 1 μέχρι το 106. Δώσε μου. Ναι. 42, 63, 100 και ένα ακόμα. 5 φανέλες έχω. Έγινε. Βάλε τραγουδάκι. Βάλε τραγουδάκι να γουστάρουμε. Έτσι. Λοιπόν. Εισιτήρια Μπασιάς ή Μπάσιας Μινάς σε 7-16. Δεν ξέρω που πάει ο τόνος, αδερφέ, είναι με κεφαλαία. Μπάσιας ή Μπασιάς. Το Μινάς είμαι σίγουρος δεν είναι Μίνας. Εκτός και αν σε λένε Μίνα. Πάμε. Δεύτερο. Καραγεωργίου Χαρά σε 8-33. Καραγεωργίου Χαρά σε 8-33. Το δεύτερο. Θα πάρετε τώρα αμέσως τηλέφωνο με το που κλείσουμε έξω στη γραμματεία μας να δώσετε άμκα αριθμό ταυτότητας. Τρίτο εισιτήριο. 6980 σε 215. Ζούμου σου, καλημέρα από σύζυγο βροχής. Λέω να τον κάνω έκπληξη εισιτήριο. Έχει στείλει και πολλά μηνύματα. Κερδίζει το τρίτο εισιτήριο. 6980 σε 215. Τηλεφωνείς τώρα έξω για να δώσω ονοματεπώνυμο άμκα αριθμό ταυτότητας. Πρέπει να στείλουμε πλήρη τα στοιχεία, έτσι. Τηλεφωνείτε τώρα σε λίγο στη Μαρελής. Και το τέταρτο εισιτήριο πηγαίνει στον Μιχαλάκη Σίμο. 5-28. Μιχαλάκης Σίμος. Τάπα. Μπάσιας ή Μπασιάς Καραγεωργίου. 6-9-82-15. Το μήνυμα που δεν έχει ονοματεπώνυμο. Θέλω να του κάνω έκπληση του εισιτήριου σύζυγο βροχής. Και Μιχαλάκης Σίμος. Αυτοί είναι οι τέσσερις. Πάω να δώσω τις μπλούζες. Πάω να δώσω τις μπλούζες. Και εσείς θα πάρετε για να μου δώσετε μεγέθη. Μην πάρω. Μην είστε να πούμε τροφαντή σαν και εμένα και πάρω κανένα small να πούμε και είναι η κυλίτσα έξω. Θα φοράτε top με αφαλό και μεσούλα. Όπως επίσης, αν είστε αδύνατοι, να μην πάρουμε κανένα διπλό σέντονο και κάνετε 3 βήματα πρώτα μέσα στην μπλούζα για να βγείτε. Πάμε. Μπλούζες. Ο Στέλιος σε 6.43 κερδίζει την πρώτη μπλούζα. Στέλιος. Σε 6.43. Είναι από τα μηνύματα ο Στέλιος 6.43. Λοιπόν. Ο Χαριστός Δημήτρης επίσης από τα μηνύματα. Χαριστός Δημήτρης. Μπαίνεις και εσύ. Θα πάρεις ένα τηλέφωνο Δημήτρη. Χαριστός Δημήτρης σε 2.22.6.47. Για να δώσεις έξω τα στοιχεία σου όπως και ο Στέλιος. Τα στοιχεία. Θέλουμε μόνο το μέγεθος. Η Τασοπούλο Αθηνά κερδίζει σε 139 το τρίτο μπλουζάκι. Στέλιος 6.43, ο Παναγιώτης σε 5.45. Και έχω ένα ακόμα. Παναγιώτης σε 5.40, Στέλιος 6.43, Χαριστός Δημήτρης σε 2.22, Παναγιώτης σε 5.45, Τασοπούλο Αθηνά σε 139 και ένα ακόμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και ο Αλεξάνδρου Χρήστος, Αλεξάνδρου Χρήστος. 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Αυτά. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Μην αφήνετε να σας χαλάνε την ψυχολογία.
Μην αφήνετε να σας βάλουν στο δικό τους μονοπάτι. Τη στεναχώρια σαν αμπουμπούλας. Αυτό θέλουν. Μην αφήνετε. Μην το επιτρέπετε. Μην το επιτρέπετε. Θα είμαστε εδώ αύριο, πρώτο Θεός στις 8. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ευχαριστώ την Αναστασία που και σήμερα ήταν κολόνα δωρικού ρυθμού πάνω από την κονσόλα. Η κονσολιέρισά μας. Όμορφα με μεγάλα κουπιά μας οδήγησε στα ασφαλή ύδατα των Ερτζιανών. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκα καίμε. Bye, 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 bye.